πάμε όλα από τους δρόμους που δεν βρίσκονται πια κοντά. Χρήστος Αναστασιάδης, αθάνατος. Αθάνατος. Λάζαρος Τουρνόπουλος, αθάνατος. Αθάνατος. Στέφανος Χατζημιχελάκης, αθάνατος. Αθάνατος. Γιώργος Δαλαβάγιος, αθάνατος. Αθάνατος. Δημήτρης Λιγεράτος, αθάνατος. Αθάνατος. Λουκάς Καρλιάφτης, αθάνατος. Αθάνατος. Σαββόπουλος Δημήτρης, αθάνατος. Αθάνατος. Κλεάνθης Δεπαπής, αθάνατος. Αθάνατος. Γιώργος Κατσαρλίνος, αθάνατος. Αθάνατος. Πέτρος Σούφας, αθάνατος. Αθάνατος. Θεοδόσης Πομαδάκης, αθάνατος. Γιάννης Νίκας, αθάνατος. Αθάνατος. Εκτής. Χρήστος Παυρόπουλος, αθάνατος. Αθάνατος. Σύφης Μανάτος, αθάνατος. Αθάνατος. Δημήτρης Φραγκουλάκης, αθάνατος. Αθάνατος. Σαρακής Φούτος, αθάνατος. Αθάνατος. Περικλής Φενέτης, αθάνατος. Αθάνατος. Χρόνης Ασπιώτης, αθάνατος. Αθάνατος. Ανέστης Σουβατζόγλου, αθάνατος. Αθάνατος. Θεολόγος Τσαραντέλης, αθάνατος. Αθάνατος. Στέργιος Κατσαρός, αθάνατος. Αθάνατος. Αλεξάνδρα Φελέκη, αθάνατη. Αθάνατη. Στρατής Κουκουβιτάκης, αθάνατος. Αθάνατος. Της οργάνωσης μετά την Χούντα των Συνταγματαρχών. Αυτό το πολύ σημαντικό και πλούσιο διήμερο θα ολοκληρωθεί με τη σημερινή δεύτερη συζήτηση με θέμα την οικονομική και πολιτική ανάλυση των τροσχιστών για τον ελληνικό καπιταλισμό. Έχουμε εδώ πέρα να καλωσορίσουμε και τους ομιλητές μας. Πριν δώσω σύντομα το λόγο στους ομιλητές, καταρχά να τους ευχαριστήσουμε εδώ πέρα για την παρουσία τους και την συμμετοχή τους και να παρακαλέσουμε οι ομιλίες να μείνουν στα 20-25 λεπτά. Είναι σίγουρα μια πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία όπως για περιορισμού χρόνου θα παρακαλέσω θερμά να μπορούμε να την κρατήσουμε σε αυτά τα πλαίσια.
Μαζί μας έχουμε τον Σταύρο Σκέφο από την ΟΦΕΚΗ εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες, τον Νίκο Στραβελάκη, οικονομολόγο εδώ πέρα του ΕΚΠΑ, με πλούσιο συγγραφικό έργο, βιβλία, άρθρα, οικονομικές μελέτες και πολλά ακόμα, τον Ηλία Ιωακίμογλου, οικονομικό αναλυτή, επίσης με πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο, επίσης βιβλία, άρθρα, οικονομικές μελέτες και πολλά ακόμα, και τον Ηρακλή Χρυστοχοίδη, ιστορικός έλεγχος της οργάνωσης. Μετά από αυτή την παρουσίαση, να πω ότι δίνω το λόγο στον σύντροφο τον Σταύρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης του καπιταλισμού και της ανάλυσης και κατανόησης των αστικών πολιτικών δυνάμεων και των ρεφορμιστικών, κυρίως την περίοδο του Μεσοπολέμου και με την Φιλιακά. Το ξεδίωσμα των δίθεν φεουδαρχικών υπολοιμμάτων επέβαλε αυστηρά και μόνο μια ολοκλήρωση του αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού, δηλαδή συμπληρωματικές βελτιώσεις στον ελληνικό καπιταλισμό. Αυτό σήμαινε εγκατάλειψη της ταξικής ανεξαρτησίας, υποταγή στη δημοκρατική ή αντιφασιστική αστική τάξη. Μια προδοτική πολιτική που ολοκληρώθηκε με τα λαϊκά μέτωπα στο 7ο συνέδριο της 3ης Λιθούς του 1935, τελευταίο πριν από τη διάλυση της από το Στάλιν. Μία παρένθεση εδώ. Για 80 χρόνια αυτές οι απόψεις κυριάρχησαν στο κουκουέ με διάφορες ονομασίες. Από το 19ο συνέδριο, το 2013 και έπειτα στα δοκίμια ιστορίας, τις έχει όμως αποκηρύξει θεαματικά. Τόσο πολύ ώστε κατηγορήθηκε κυρίως από παλαιοσταλινικούς για θρησκευτική στροφή. Δεν έγινε βέβαια το κουκουέ θρησκευτικό ή επαναστατικό. Είναι όμως αλήθεια ότι έχει ομολογήσει το θεωρητικό έγκλημα της Αίγης Σολομέλης. Αναγνωρίζει ανοιχτά ότι δεν υπήρχε καμία βάση θεωρητικών υπολοιμμάτων. Δεύτερον, ότι το κράτος δεν ήταν αστοτσιφτικάδικο αλλά αστικό. Και τρίτον, όπως το λέει κομψά, ότι δεν τεκμηριωνόταν ο αστικοδημοκρατικός προσανατολισμός. Αν το δούμε πιο καθαρά, ότι εγκατέλειψε τη σοσιαλιστική επανάσταση. Επικαλείται μια ντροπαλή δικαιολογία, ότι έλειπαν εκείνη την εποχή αναλύσεις και από την πλευρά της αστικής τάσης. Δικαιολογία αποσχηματική, γιατί και με τα πολεμικά, όταν άρχισε να εμφανίζεται πληθώρα μελετών, η ανανέωση της ανάλυσης του κουκουέ ξένινε δεκαετίες πίσω, ούτε και τώρα έχει γίνει, αν και αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλωστε, το βιβλίο του Κουλόπουλου, πιο πριν οι αποφάσεις του Σπάρτακου από το 1928, με πολύ πιο περιγραφή μέσα από ό,τι είχε ο Διεθνής Ταλινικός Μηχανισμός, είχαν δώσει πλήρη για την αύξηση της εργατικής τάξης, τη σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση μαζών στα αστικά κέντρα, την ευρύτερη καπιταλιστικοποίηση της οικονομίας μέσω των τραπεζών, εμπορικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα λοιπόν για το κουκουέ δεν ήταν στους στατιστικούς πίνακες. Ήταν στην αγιάτρευτη αρρώστια της μεθοδολογίας του, στη φτώχεια σκέψη της ταλινικής σχολής της πλαστογραφίας, στις σκοπιμότητες του μηχανισμού του, που είχε προτεραιότητα την εξόντωση της αριστερής αντιπολίτευσης. Μπορούμε τώρα καλύτερα να κατανοήσουμε το επίτευγμα της ανάλυσης του Κουλόπουλου, που έχει δύο θεμέλια. Πρώτον, τον νόμο της άνεσης και συνδυασμένης ανάπτυξης. Την κατανόηση ότι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει βέβαια εθνικές και ιστορικές ιδιομορφίες, αλλά παραμένει αναπόσπαστο τμήμα ενός οργανικού συνόλου, του παγκόσμιου, ελληνικού και ιεραρχημένου καπιταλιστικού υπεριαλιστικού συστήματος. Έτσι, η οριμότητα του σοσιαλισμού δεν κρίνεται εθνικά και κυρίως ο ελληνικός καπιταλισμός υποτάσσεται στους νόμους της παγκόσμιας αγοράς, του παγκόσμιου μεταναλισμού της εργασίας. Αυτό γίνεται με έναν διπλό τρόπο. Δηλαδή, οι νόμοι του καπιταλισμού εν μέρει τον ευνοούν, επιτρέποντάς το να είναι από τους πρώτους που αναπτύχθηκαν μετά από Αγγλία, Γαλλία κλπ. Αρκετά μπροστά από άλλες χώρες καθυστερημένες, εν μέρει ωστόσο τον επιβαρύνουν, καθώς στον δρόμο του βρίσκει ήδη διαμορφωμένη την παγκόσμια κυριαρχία των υπεριαλιστικών χωρών. Αποτέλεσμα, ναι, ο ελληνικός καπιταλισμός έχει ειδικές εσωτερικές αντιφάσεις, όπως άλλο οτιδήποτε άλλο. Αυτές, ωστόσο, δεν οφείλονται σε κάποια θεοδαρχική υπανάπτυξη. Αντίθετα, είναι εκδήλωση των γενικών αντιφάσεων του καπιταλιστικού συστήματος. Επομένως, αυτό πρέπει να παλέψει να αναπτύξει η εργατική τάξη, χωρίς άλλα ενδιάμεσα στάδια.
Το δεύτερο θεμέλιο της ανάλυσης είναι ότι ο ελληνικός καπιταλισμός δεν κινείται σε κοινό αέρος, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες χώρες, πάνω σε κάποιο χημικά καθαρό υπόδειγμα του πώς ο καπιταλισμός είχε αναπτυχθεί αιώνες πριν μέσα από τη φεουδαρχία στην Δυτική Ευρώπη. Όχι. Η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού διασταυρώνεται με τη γενική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, που ήταν ιδιαίτερα βαθιά εκείνη την περίοδο στον Μεσοπόλεμο, π.χ. έχουμε το γνωστό κράκ του 1929. Επομένως, για τον ελληνικό καπιταλισμό, τα περιθώρια διαχείρισης των αντιφάσεων του είναι εξαιρετικά στενά και δεν θα μπορούσε παρά να στηριχθεί σε δύο πράγματα. Αφενός τη διαρκή επίθεση στην εργατική τάξη, στα οικονομικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά, δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες της. Αφετέρου σε έναν επιθετικό εθνικισμό σε κάποιες ιστορικές περιόδους, όπως και έγινε π.χ. στην αντιδραστική επεκτατική μικρασιατική εκστρατεία. Με αυτή την βάση, ο Βουλιόπουλος φώτισε τα δύο πιο κέρια ίσως σημεία στην οικονομική ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού. Πρώτον, ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να χαρακτηρίζεται αγροτική, υπονοώντας ότι δεν είναι καπιταλιστική. Ναι, οι αγρότες ήταν πλειοψηφία, ήταν όμως μικροϊδιοκτήτες γης, όχι πολλοί. Τα προβλήματά τους εντάσσονταν μέσα στον καπιταλισμό, π.χ. να έχουν φτηνά δάνεια, πρώτες ύλες, υποδομές, διάθεση του προϊόντος. Δεν υπήρχαν φεουδάρχες όπως στη Δυτική Ευρώπη, οπότε το προλεταριάτο να πρέπει να υποστηρίξει την αστική τάξη με την. Δεύτερο σημείο, ποια ήταν η σχέση με το ξένο κεφάλαιο. Φυσικά υπήρχαν, όπως και υπάρχουν, σχέσεις οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης από τους υπεριαλιστές. Φαινόμενο που επισημαίνεται περιττά και από τον Βουλιόπουλο, αλλά είναι γνωστό και για άλλες χώρες. Ο Λένιν μιλάει για χώρες τυπικά ανεξάρτητες που βρίσκονται σε ποικίλες μορφές εξάρτησης. Αυτή η έννοια της εξάρτησης δεν σημαίνει αθώωση του ελληνικού καπιταλισμού λόγω καθεξίας. Είναι μια αντικειμενική ανάλυση και παραδοχή ότι εντάσσεται στο υπεριαλιστικό σύστημα με έναν ιεραρχημένο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει, όπως ισχυριζόταν από τον ΚΟΕ, κάποια μεταφυσική δουλικότητα της ελληνικής αστικής τάξης. Απλώς αυτή ήταν υποχρεωμένη να αποδεχτεί ότι είχε μια πιο αδύναμη βάση απέναντι στους υπεριαλιστές, οπότε και ευνόητα οι αυτόνομες δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού της είχαν υποπιέστες. Κανένας καπιταλιστής μεσόαστας φρένας δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό παρά τις ανοησίες του Κουκουέρο για εθνικά αυτοδύναμη ανάπτυξη μιας βαριάς βιομηχανίας. Η ελληνική αστική τάξη θα έκανε και έκανε λοιπόν το μόνο δυνατό. Από τη μια το δυνάμωμα της εγχώριας βάσης της με δασμούς με μια κρατική οικονομική παρέμβαση. Από την άλλη συμμαχίες και συμφωνεύσεις με το ξένο κεφάλαιο, μεικτές επιχειρήσεις μαζί του, ώστε να συνδεθεί πιο στέρεα στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Σήμερα η κατανόηση μια τέτοια συγχυσμένη ανάλυση του αδύναμου καπιταλισμού δεν θα έπρεπε να προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, με άλλα λόγια θα έπρεπε να πούμε: η ελληνική αστική τάξη δεν ήταν μια άψυχη μαριονέτα που οι ξένοι κινούσαν τα νήματά της από μακριά. Είχε δικά τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε, φυσικά μέσα από τα γενικά συμφέροντα των υπεριαλιστών. Διαφορά ουσιώδης από τις χώρες που ξέρουμε καθυστερημένες, η ελληνική αστική τάξη δεν βρισκόταν σε ένα αδικιακό προτεκτοράτο, αλλά έλεγχε η ίδια τους βασικούς τομείς της εμπόριας οικονομικής και πολιτικής ζωής. Όπως γράφει κατά τα γνωστά ο Βουλιόπουλος, είχε βάλει τη δική της ταξική φραγίδα. Περνώντας σε μερικά στοιχεία της πολιτικής ανάλυσης της περιόδου, το κείμενο του Βουλιόπουλου βασικού Βασιλεία, Δημοκρατία, Κομμουνισμός, το 1935, βρίσκουμε μία εικόνα των συγκρούσεων στον στίβο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, παρά την αρχή εξέλιξη του 19ου αιώνα, μετά από το στρατιωτικό κίνημα στο Βουλή το 1909, την εδαφική επίθεση των Βαλκανικών πολέμων 12-13 και ιδιαίτερα μετά την καταλυτική επίδραση της μικρασιατικής καταστροφής του 22, ο αστικοδημοκρατικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα πλέον είχε ολοκληρωθεί στα βασικά. Σύγχρονη κρατική οργάνωση, αγροτική μεταρρύθμιση, κοινωνική νομοθεσία, γλωσσική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αστικός προοδευτισμός βέβαια, σύντομος και μισερός, που συνέπεσε με την αντιδραστική στροφή διεθνώς της αστικής τάξης στην εποχή του υπεριαλισμού, ειδικότερα με την αντιδημοκρατική αναδίπλωση στον Μεσοπόλεμο, όπου παντού είχαμε δικτατορίες, μοναπρατικά καθεστώτα, φασισμό,
Η ελληνική προσουασία έτρεμε από τα στρώτη που απειλούνταν από την εξέγερση των προλεταριακών και των πολεμικών μασών. Έτσι, επιβίωσαν αντιδραστικοί θεσμοί όπως ο ρόλος της Εκκλησίας και διαμορφώθηκε ένας ασφυκτικά ελεγχόμενος υπερσυντηρητικός κρατικός μηχανισμός που ανέβαλε ή ακύρωνε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Εκείνη την περίοδο, το 1920, ιδρύεται η αστυνομία πόλεων. Λόγω του φόβου από τη μαζική έλευση προσφύγων, από την εργασία και βέβαια τη ανάγκη αντιμετώπιση του εργατικού κινήματος. Το 1929, μαζί με το Βενιζελικό Ιδιώνυμο, το Σώμα αποκτάει εξοπλισμό και επικεντρώνεται πλέον στην αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου. Τόσο βαθιά είναι και διαχρονική είναι η αντιδραστικότητα του ελληνικού αστυνομικού, που αυτή η αστυνομία πόλεων παρέμεινε μαζί με το στρατό, πυλώνας ακόμα και του μετεμφυλιακού κράτους. Είχε στρατιωτική οργάνωση και μόλις το 1984, παρακαλώ, δεν καταργήθηκε αλλά συμφωνήθηκε στη γνωστή μας και μια εξαιρετικά εντάξει της σημερινής καταστολής και των κρατικών οργανωσμών. Οι φόβοι των αστών ήταν βάσιμοι, ειδικά μετά τη δίδυμη γέννηση ΚΕΣΕΕ και ΣΕΚΕ μετέπειτα από το 1918. Με αυτή, το ελληνικό εργατικό κίνημα αναπλήρωνε κατά κάποιο τρόπο τη σχετικά καθυστερημένη εμφάνισή του στη σκηνή της ιστορίας, συνδυόμενο εξ αρχής με την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον Πολυσυντηρισμό, επιδεικνύοντας έτσι ιδιαίτερο δυναμισμό. Δυναμισμό που θα αποτελέσει διαχρονικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, που εκδηλώθηκε στους ταξικούς άγχους του Μεσοπολέμου, στην εξέγερση του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στην ελληνική επανάσταση του 1943-1949, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, για να αναφέρουμε μόνο ορισμένες από τις κορυφαίες στιγμές. Δεύτερο θεμελιώδες συμπέρασμα της ανάγκης των προσφυγών εκείνης της περίοδου. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν απάλυνε, αλλά όξινε και έκανε εκρηκτικές τις αντιθέσεις και αντιθέσεις. Χρησιμοποιώντας κάπως πιο σύγχρονη φρασιολογία, βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι οι προσφυγές εκείνης της περίοδου είχαν ίσως και το χρωσόν να μιλάνε πιο λιτά, πιο απλά, πιο εξάστερα από πολλούς από εμάς. Χρησιμοποιώντας λοιπόν μια πιο σύγχρονη φρασιολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μπλοκ της αστικής εξουσίας στην Ελλάδα είχε δείξει από τότε ότι έχει μια δομική αστάθεια. Ποια ήταν τα προβλήματα που γεννούσαν αυτή την αποσταθεροποίηση? Ενδεικτικά, η ενσωμάτωση των προσφύγων, οι διαφορές ανάμεσα στη λεγόμενη παλαιά Ελλάδα, κυρίως Πελοπόννησο και Στερεά, και των περιοχών όπως η Μακεδονία που ενσωματώθηκαν στους Βαλκανικούς πολέμους, η διαχείριση των μικροαστικών μαζών που συμπιέζονταν από την ανάπτυξη ισχυρών καπιταλιστών, οπότε δίνονταν ευκαιρίες για μια συμμαχία του προλεταριάτου μαζί τους, πράγμα το οποίο πήρε σάρκα και οστά σε μαζική κλιμακά στην κορύφωση της ελληνικής επανάστασης του 1943-1944. Βέβαια, στο υπόβαθρο, η μεγαλύτερη αντίφαση, πώς θα αντιμετωπιστεί καλύτερα από την πλευρά της αστικής τάξης ή από την πλευρά του κινήματος. Τρίτο συμπέρασμα της ανάγκης του προσφυγιστού. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, οι αστικές δυνάμεις συγκλίνουν σε μια αντιδημοκρατική αναδείπνωση. Εξαφανίστηκαν πια οι ουσιώδεις και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη συντηρητική και τη φιλελεύθερη μερίδα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αρχές δεκαετίας 1930, οι παλιότερες ιστορικές συγκρούσεις ανάμεσα στα δύο μεγάλα ιστορικά κόμματα, φιλελεύθερους και λαϊκού, είχαν βασικά ξεπεραστεί. Γίνονται δευτερεύουσες, σε μεγάλο βαθμό προσωπικές ή δημαρχικές ή αφορούν επιμέρους συμφέροντα της ΑΕΠΙΤΑ ομάδας. Έτσι και τα δύο αυτά κόμματα, πρώτον, θα αποδεχτούν την επαναφορά της μοναρχίας που έγινε το 1935 ως ένα αντιδραστικό κέντρο σταθεροποίησης του αστικού μέρους. Δεύτερον, θα λειτουργούν και τα δύο κόμματα, φιλελεύθερη και λαϊκό, ως πολιτικοστρατηγικά συγκροτήματα. Αυτό ήταν από παλιά ένα χαρακτηριστικό της Ελλάδας, για το παρόμοιο χώρο, δηλαδή ο ρόλος που έπαιζαν οι κλίκες των αξιωματικών, μοιρασμένων περίπου σε δύο ισοδύναμες πράξεις και με διαρκείς επεμβάσεις του στρατού και την πολιτική ζωή. Να φανταστεί κανείς ότι σε μία παιδιά του 1920 πάθηκε η δίκηση σωματείων δημοσιοϋπαλληλικών με απόφαση του πρώτου σώματος στρατού. Να πάρουν μια ιδέα πέρα από τα γνωστά κατηγορίες, κινήματα στρατιωτικά, του κομπή, του πάγκαλου, το εργατικό κρατήριο, του μεταξύ. Τέταρτο συμπέρασμα. Η
Η πολιτική κρίση αφορούσε μία σύγκρουση μέσα στην αστική τάξη για τη μορφή που έπρεπε να πάρει η δικτατορία. Δηλαδή, αν θα στηρίζονταν στο παράδι, στο στρατό ή σε κάποιον Μποναπάρτη πρωθυπουργό πρόεδρο. Επομένως, η αναζήτηση από την πλευρά του σταλινικού κουκουέ συμμαχιών σε μία λεγόμενη προοδευτική αστική τάξη ήταν και ανεδαφική και εγκληματική. Ο Βουλιόπουλος χαρακτήρισε τον λεγόμενο δημοκρατικό συνασπισμό τότε του ΚΚΕ ως ευαίσθητη θεωρία του εργατικού κινήματος σαν ανεξάρτητα συγκινήματος. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε το σύμβολο Σκυλά Παναστοφούλη που κουέθηκε ελεύθερο, με το οποίο προχώρησε η εξέγερση του Μάκη 36 Θεσσαλονίκη και άνοιξε ο δρόμος για την επιβολή της δικτατορίας του μεταξύ. Και βέβαια αμέσως παρακάτω τη συμφωνία Λιβάνου και Καζέτα το 1944 με τι οποίε προδόθηκε η ελληνική επανάσταση. Προχωρώντα προ ένα κλείσιμο και αναγκαστικά συντομεύοντα, αυτέ οι αναλύσει οικονομικέ και πολιτικέ, όπου πρέπει να προσθέσουμε τη σταθερή πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, αποτέλεσαν ένα γραμμιτέλειο θεμέλιο για τη διάσωση και συνέχεια του επαναστατικού μαρξισμού. Με αυτές τις αποσκευές, οι τροσκιστές κράτησαν ψηλά τη σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης και του διεθνισμού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν κατρακύλησαν να καλωσορίσουν τους Βρετανούς υπεριαλιστές ως ελευθερωτές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου εδώ μία παρένθεση. Εχθές, 12 Οκτωβρίου, ήταν η επέτειος ανελευθέρωσης της Αθήνας και του Πειραιά από τους Ναζί. Το σύνθημα των σχετικών εκδηλώσεων του ΚΚΕ είναι τότε και τώρα, στον δρόμο της ανατροπής. Με κουκουέ δυνατό. Τι ηρωνία και τι τροπή. Τώρα η ηγεσία του κουκουέ κορδώνεται ως το αποκούμπι και ο σωτήρας για να κρύψει την ιδιοπαθή πολιτική και συμπεριφορική προσαρμογή. Και τότε ο παντοδύναμος σταλινισμός έπαιρνε στην εθνική ενότητα της κυβέρνησης των Αστών και των Υπεριαλιστών, έθαβε την ελληνική επανάσταση στην ίδια των Δεκεμβριανών, παραδίδοντάς την. Δεν χειροπόδαρα στην λυσασμένη αντίδραση με τη συμφωνία της Βάρκησης. Τότε, μόνο μια χώρα επαναστατών των σχιστών προειδοποιούσαν, αλλά κυνηγούνταν και εξοδόνονταν αντίληπτα ως λυσασμένα σκυλιά και χιλιοτροσχιστές. Αυτές είναι φράσεις από το ριζοσπαστικό της εποχής, από την πειρατομηχανή του σταλινικού μηχανισμού. Επιστρέφοντας στο θέμα, με αυτές τις αποσκευές, η μεταπολεμική συνέχεια των Ελλήνων προσκυστών του ΚΚΕ μπόρεσε να έχει την επέμβαση στη συμβουλή που μας είχαν συγκρότητα το πρωί. Και με αυτές τις αποσκευές, οι προσκυστές έπαιξαν τον κύριο ρόλο που επισημάνθηκε για να υπάρξει και το ιστορικό ορόσημο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Εξέγερση του Πολυτεχνείου, που να πούμε και αυτό, η σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ δεν τολμάει ούτε να προφέρει το όνομά της, βγάζοντας μία ειδική έκδοση αφιερωμένη στην προσπάθεια να τη μετονομάσει δόλια σε ξεσηκωμό, αποφεύγοντας αυτή την ενοχλητική λέξη εξέγερση με το τι σημαίνει. Αυτές λοιπόν τις αποσκευές κλείνοντας κουβάλλησαν μέσα από αφάνταστες θυσίες, απώλειες, δυσκολίες, κατοχίες. Όπως ένας από τους πολύ υποδειγματικούς παλιούς συντρόφους που το όνομά του αναφέρθηκε και τιμήθηκε, ο Λάζαρος ο Κουρνόπουλος, όπως μας έχουν μεταφέρει οι παλαιότεροι σύντροφοι, κοιμόταν πάνω σε ένα παόλο πολλές φορές, με μεγάλο μέρος του αρχείου της οργάνωσης, έχοντας στόχο τη ζωή του να τον διασώσει για τις επόμενες γενιές των αγωνιστών, όπως και το Χόρες. Τέτοιοι αγωνιστές, αφοσιωμένοι ολόψυχα στην υπόθεση της σοσιαλιστικής επανάστασης, δικαίως μπορούν να υπερηφανιστούν ότι πέτυχαν δύο από τους μεγαλύτερους στόχους για κάθε μαρξιστή. Μια όσο το δυνατόν πιο σωστή συγκεκριμένη ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού, μάχη μολυκό δράσης και επέμβασης. Την ενότητα θεωρίας και πράξης, ζώντας με την απόλυτη ταξική συνέπεια που υποθέτει σύνολο το ίδιο σύνολο. Σήμερα λοιπόν, θυμάμαι αυτούς τους πραγματικούς δασκάλους για κάθε νεότερο αγωνιστή, τους αγωνιστές που η οικογένειά τους είχαν υπαρκούς με εργατική τάξη, σπίτι τους στο επαναστατικό κίνημα και το επαναστατικό κόμμα και πατρίδα τους, τη διεθνής. Ευχαριστούμε πολύ τον Σύντροφο Σταύρο. Επόμενος ομιλητής είναι Στραβελάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή του. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι λόγω αρρώστιας δεν θα μπορέσει να είναι εδώ πέρα μαζί μας, αλλά τον έχουμε διαδικτυακά για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Θα μας μιλήσει για τη συμβολή του Τρότσκι
στην οικονομική ανάλυση μέσω της συμμετοχής του τη δεκαετία του 1920 σε οικονομικές συζητήσεις στη Σοβιετική Ένωση και το πώς αυτή του η ανάλυση είναι πολύτιμη, ήταν και είναι πολύτιμη για τη μετέπειτα θεωρία των μακρών κυμάτων της οικονομίας. Αυτά δίνουμε τον λόγο στον Νίκο Σερόγια. Αυτά που θα σας πω βασικά περιλαμβάνονται σε τρεις δημοσιευμένες προηγούμενες δουλειές. Η πρώτη ήταν ένα συλλογικό τόμος του Ινστιτούτου Ρόζα Λούξεμπουργκ υπό την αιγίδα των εκδοτών Παλγκρέιβ Μακμίλαν και αφορά την επιρροή των ιδεών του Βυσίου του Ρούντολ Κίπερτινγκ Finance Capital. Η δεύτερη είναι μια δουλειά δική μου για την ελληνική κρίση μετά το 1900, ξεκινώντας από το 1965. Τη λέω η ελληνική κρίση σε μια αναδρομή στην ελληνική κρίση, από την κρίση του 2008. Και η τρίτη δουλειά ήταν μια προηγούμενη ομιλία που είχα κάνει μετά από την σκήση της Όμπνε για το βιβλίο του Παντελή του Γιώργου «Δημοκρατική Σοσιαλιστική Επανάσταση» και την σχέση του με την μεταβολή τότε της τάξης του ΚΚΕ μέσα από το ιδιωτικό μιας κατά βάση σταλινικής και φουχαρινικής τρόικας στο πλαίσιο. Το κεντρικό μήνυμα που θέλω να περάσω με αυτή την παρέμβαση είναι ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα του σήμερα θα πρέπει να καταλάβουμε συνολικά τις εξελίξεις στο κομμουνιστικό κίνημα γιατί η εμβολή και οι εξελίξεις στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα ήταν απώλεια του διεθνούς περιβάλλοντος. Και σε αυτές τις εξελίξεις, σε αυτή τη διαδικασία, σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατανόηση από το κομμουνιστικό κίνημα της μαρξιστικής θεωρίας των κρίσεων, αυτό που ονομάζουμε μη κατανόηση, μη κατανόηση, αυτό που ονομάζουμε μακρά κύματα, κάτι το οποίο είχε σε ιστορικές καθές τεράστιες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της δράσης του. Ο Σύμβουλος Κωνστάκος αναφέρθηκε σε αρκετές από αυτές τις επιπτώσεις και έκανε και μερικές παρατηρήσεις. Πιστεύω και εγώ να συμβάλλω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ξεκινήσω με τη συζήτηση που ακολούθησε την επόμενη μακρά κρίση. Δηλαδή το διάστημα ανάμεσα στο 1873, το 1871 μάλλον και το 1896. Ήταν μια κρίση η οποία ξεκίνησε από την Παρασκευή Κοβούλα και τελείωσε με την εμφάνιση των μετάτων κομμάτων και την ίδρυση της δεύτερης διεθνούς. Το τέλος αυτής της κρίσης, η οποία είχε δημιουργήσει λόγω της διάρκειάς της την εντύπωση του σύστημα δεν τα ανέχαπτε ποτέ, μετέφερε την συζήτηση από την αστική τάξη στο κομμουνιστικό κίνημα στην αριστερά ή και στη σοσιαλδημοκρατία όπως τη λέγαμε τώρα. Και το βασικό ζήτημα που έθεσε είναι κατά πόσον ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα ανεπόδυσης μεγέθυνσης το οποίο δεν πρόκειται να καταρρεύσει ποτέ και ό,τι ακούτε η σοσιαλιστική επανάσταση θα ήταν όπως έλεγε ο Κάουτς και ένα έργο του συμμετοχή προλεταριάτου. Είναι για την δεξιά πτέρυγα της δεύτερης διεθνούς, έχει μια πιο σοσιαλδημοκρατική λύση ότι ο ρόλος των κομμουνιστικών κομμάτων, ο ρόλος του εργατικού κινήματος θα ήταν να κερδίσει ό,τι περισσότερο θα μπορούσε από την καπιταλιστική μεγέθυνση. Απέναντι σε αυτή την αντιπαράθεση στάθηκε αποκλειστικά η Ρόζα Λούξεμπουργκ με το βιβλίο της για την καπιταλιστική συσσόρευση
όπου προσπάθησε να χτυπήσει όλη αυτή τη λογική, λέγοντας ότι παιδιά ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο επέλεγε να καταρρεύσει. Βέβαια στην ανάλυση της απέτυχε να αποδείξει τον ισχυρισμό, γιατί στην ουσία βασίστηκε σε μια λογική ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού, η μεγέθυνση του καπιταλισμού βασίστηκε σε μη καπιταλιστικές περιοχές. Και κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Η μεγέθυνση του καπιταλισμού οφείλεται στις επενδύσεις και στις αποταμιεύσεις τις ίδιες και στην κατανάλωση στο πλαίσιο του ίδιου του συστήματος. Όπως αντίστοιχα και η αδυναμία συνέχισης της οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε μακρά κύμα. Η αποτυχία της Λούξεμβουργκ ήταν τέτοια που δεν έπαιξε ούτε τον βασικό της σύμμαχο στη δεύτερη διαδρομή, το Λένιν. Ο Λένιν γράφει εκείνο το χαρακτηριστικό ομάδιχο στον πρωθυπουργό Κάμενεφ, στην οποία του λέει ότι η Ρώσα έχει πέσει σε μια τρομακτική σύγχυση. Δεν έχει καταλάβει καθόλου τον Μάρξ. Στην ουσία καταλάβαινε ότι η Λούξεμβουργκ εμφάνιζε μια θεωρία υποκατανάλωσης, η οποία του δίνει πάρα πολύ το επιχείρημα των αρρώστων που είχε αντιμετωπίσει την προσφύγα του 1899. Έτσι η κριτική της Ρώτας και η αντίθεσή της πέρασε σε δεύτερη βάση και επικράτησε η άποψη για τις καπιταλιστικές κρίσεις του κεντρώου σοσιαλδημοκράτη Ότο Μπάουερ, αυστριακού σοσιαλδημοκράτη Ότο Μπάουερ, στην οποία η κρίση είναι ένα δευτερεύον φαινόμενο του καπιταλισμού που οφείλεται στην αναρχία της παραγωγής και στην ξανάλογη μεγέθυνση του τομέα 1, δηλαδή της παραγωγής μέσων παραγωγής, έναντι του τομέα 2, δηλαδή της παραγωγής μέσων κατανάλωσης. Κάτι το οποίο το σύστημα έχει όλα τα μέσα να τη λύσει και να την αντιμετωπίσει. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, η εμφάνιση του βιβλίου του Ρούντολφ Χίλπερντινγκ «Παγνάς Κάπιτα» το 1910 στη Βιέννη έπεσε σαν μάνα εξ ουρανού στα χέρια των επαναστατών εκείνης της εποχής και έπεσε σαν μάνα εξ ουρανού γιατί στην ουσία ο Χίλπερντινγκ τους προσέφερε μια λύση. Η λύση ήταν ότι πλέον το βασικό πρόβλημα δεν ήταν οι καπιταλιστικές κρίσεις, άλλωστε υποτίθεται ότι κάτι τέτοιο το είχε ήδη αντιμετωπίσει και εξηγήσει ο Βάουερ. Το πρόβλημα είναι πλέον οι διεθνείς υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί που οφείλονται στο γεγονός ότι ο καπιταλισμός έχει αλλάξει από την εποχή του Μάρξ. Κυριαρχείται πλέον από τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, την κατάρτιση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει από τη μία σε ένα οργανωμένο στάδιο, σε ένα είδος δηλαδή προς σοσιαλιστικού καπιταλισμού που όλα τα είναι καρμένα, η παραγωγή, η κατανάλωση, η διάρκωση της οικονομίας, τα πάντα και η οποιαδήποτε αντίθεση θα προέρχεται από γεωστρατηγικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των διεθνών κεφαλαίων. Είμαι εδώ αυτέρυγα της δεύτερης διεθνούς, ο Κάρος και οι ΕΕΠΗ τσούπισαν τη μία εκδοχή, το ένα συμπέρασμα του Παϊνάς Κάρτα, που ήταν ότι θα πάμε σε έναν οργανωμένο καπιταλισμό χαρά στα Ευαγγέλια προς ειδικό προλεταριάν που θα καταφέρει και θα μας πει στα προβλήματα μας. Η άλλη πλευρά, η πλευρά του λένε, είπε ότι ο πόλεμος πλέον, οι διεθνείς αντιπαραθέσεις θα είναι η μήτρα της Επανάστασης, η μήτρα της πολιτικής αλλαγής. Αφότερα βέβαια τα μέλη της κομμουνιστικής αριστεράς αγνώρισαν ότι ανάμεσα στην ανάλυση του Χίλπερντινγκ και στα συμπεράσματά του υπάρχει ένα μοντέλο με κλασικό μονοπωλίο σαν αυτό που μαθαίνουμε όλοι μας στα μαθήματα της σοσιοοικονομίας, όσοι έχουν κάνει οικονομικά σε οποιοδήποτε επίπεδο έχουν έρθει σε επαφή με την θεωρία του κλασικού μονοπωλίου. Και μάλιστα αυτό το παραδείγμα το είπε ο κ. Χρυσοκοπηδιακού, όπως επίσης και οι σοβαρότεροι συνεπιστές του, που εξαρτώνται το πανάκι σου ίσως στο βιβλίο του «Μονοπωλιακός καπιταλισμός». Για την ώρα πάντως, η δεκαετία του 1910 έφερε
έκανε μία αντιπαράθεση και διάσπαση της Γερμανικού Πρωτοπόλεμου και αντίστοιχα μία αντιπαράθεση γύρω από το τι θα ακολουθούσε τον πόλεμο. Από τη μία πλευρά ο Κάρλς είπε ότι θα τον ακολουθούσε ο υπερπεριαλισμός, δηλαδή μία διεθνή διευθέτηση των αντιθέσεων του κεφαλαίου, όπως θα διευθετεί, όπως θα κεφάλαιο διευθέτησε τις αντιθέσεις του ετών των κοινωνικών δομήρων, θα έκανε το ίδιο και σε διεθνή εφορία και στο διεθνές επίπεδο. Το άρθρο λέγεται υπερπεριαλισμός και εισάγει για πρώτη φορά ένα χώρο της Ενωμένης Πολιτείας της Ευρώπης. Και η απάντηση του Λένιν ήταν για το σλόγγαν για τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, όπου εκκινούσαν και παραθέσεις ανάμεσα στις καπιταλιστικές χώρες θα συνεχίσουν μετά τον πόλεμο και αυτό τέλος πάντων θα φέρει εν τέλει, θα είναι η μήτρα της σοσιαλιστικής επανάστασης. Κάτι το οποίο προσπάθησε να απαντήσει ο Μιχάλη το 1915 με το βιβλίο του για τον υπεριαλισμό. Ο Λένιν στην αρχή υιοθέτησε το βιβλίο, αλλά στη συνέχεια κατάλαβε ότι ο Μιχάλη πίστευε ότι ο καπιταλισμός είχε ήδη φτάσει το στάδιο, το οργανωμένο στάδιο του Τίμπερντιν. Και με αυτή την έννοια απέκλειε κάθε δυνατότητα επαναστατικής δράσης στο εξωτερικό των καπιταλιστικών χωρών, βλέποντας μόνο τη διεθνή επανάσταση και τις διεθνείς αντιπαραθέσεις σαν μήτρα της επανάστασης και γι' αυτό απάντησε με τη δικιά του προσούρα, αυτή που έχουμε διαβάσει περισσότερη, την προσούρα «Υπεριαλισμός ανώτατο του στάδιου του καπιταλισμού». Αυτές ήταν οι συνθήκες τις οποίες πήγαμε στην Οκτωβριανή Επανάσταση, το 3 από την Οκτωβριανή Επανάσταση και στον πρώτο συνέδριο της Κομιτέου. Το πρώτο συνέδριο της Κομιτέου εισήγαγε 10% την σύγκριση του Μπουχάρη, μία έννοια που την ονόμασε την γενική κρίση του καπιταλισμού, δηλαδή ότι η ίδια η Οκτωβριανή Επανάσταση είχε δημιουργήσει μια μόνιμη κρίση στο καπιταλιστικό σύστημα, η οποία τελικά μέσα από διάφορες φάσεις και αντιπαραθέσεις θα έπρεπε την τελική νίκη του και την επικράτηση του σοσιαλισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα, για το πρώτο συνέδριο της Κομιτέου, το ζήτημα ήταν η ίδια η επαναστατική έργο. Κάπου εδώ μπαίνει στο προσκήνιο της οικονομικής ανάλυσης ο Τρότσκι. Ο Τρότσκι μπαίνει στο προσκήνιο στο τρίτο συνέδριο του 1921, όταν πλέον ήταν σαφές ότι η νίκη της παγκόσμιας επανάστασης δεν θα ήταν γρήγορη. Και εκεί μαζί με τον Βάρκα καταθέτει ένα οικονομικό περίγραμμα της γενικής κρίσης του καπιταλισμού, υποστηρίζοντας ότι βέβαια ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει αλλάξει την πορεία της μακροπρόθεσμης οικονομικής δυναμικής του συστήματος, όμως αυτό δεν είναι απλά αποτέλεσμα της καταστροφής των μέσων παραγωγής και των υποδομών από τον πόλεμο που ισχυριζόταν ο Μιχάλη, αλλά είχε διαταράξει ο ίδιος ο πόλεμος την αναλογικότητα μεταξύ των τμήματων 1 και 2, δηλαδή του τομέα παραγωγής μέσω παραγωγής από τη μία και του τομέα παραγωγής μέσω καταναλωσης από την άλλη. Και αυτό επειδή πολεμικές ανάγκες όπλησαν όλες τις μεγάλες δυνάμεις στο να παράγουν μέσα παραγωγής αντί για μέσα καταναλωση. Στη βάση αυτή λοιπόν παρουσίασαν μία λογική που έλεγε ότι θα έπρεπε να ασχοληθούν με το κίνημα πλέον να περιμένει μία φάση σχετική σταθεροποίηση του συστήματος, απέναντι στην οποία θα έπρεπε να επιδιώξει τη μετοπική δράση. Βέβαια, στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση, το ίδιο το ακόμα χρονικό διάστημα, υπήρχε και το περίφημο Ινστιτούτο. Υπήρχε και το περίφημο Ινστιτούτο για τους οικονομικούς κύκλους που διήθηκε ο Νικολάη Κοντράτια και το οποίο ασχολείται επισταμένος με την ανάλυση των μακρών κυμάτων. Παρουσίασε μια πρώτη φορά την περιβόητη θεωρία του Κοντράτια με τα μακρά κύματα τιμών, τα οποία ο ίδιος ο Κοντράτια θα θεωρούσε σαν έκφραση της θεωρίας του Μάρξ.
Βέβαια, ο Τρότσκι δεν είχε αυτή την άποψη. Αν μπορούμε να δούμε το πρώτο slide που έχω στείλει, η μακροπρόθεσμη οικονομική κρίση του καπιταλισμού δεν είναι. Δεν οφείλονται σε οικονομικά. Η μακρά καμπύλη ανάπτυξη του συστήματος, αυτό είναι περίπου πως φανταζόταν ο ίδιος την εξέλιξη, έχει φτάσει σε ένα σημείο σύρξε, όπου ο πόλεμος στην ουσία έχει οδηγήσει σε μία μόνη στοτική τάση. Αυτή δεν είναι μία τάση μακρών κλιμάτων, δηλαδή κρίσης και μετά ανάκαμψης, είναι μία κατάσταση μόνιμης κατοπικής τάσης, η οποία περνάει από περιόδους επανακούφισης όταν το σύστημα υπερβαίνει μέσα από την οικονομική του μεγέθυνση την γενική καθοδική τάση του οικονομικού κύκλου. Και αυτή τη δεύτερη τρόπη την καθίδησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Βέβαια, πάμε στο δεύτερο slide, η πορεία του συστήματος δεν ήταν αυτή. Εδώ πέρα αυτό το σχήμα προέρχεται από ένα βιβλίο του 2016 του ΑΝΟΣΕ, όπου παίρνει τα μακρά κύματα από το Ποδράτιο, τα μακρά κύματα από τη Μόν Ποδράτιο, η έντονα πάντρη γραμμή είναι η Αμερική και η ασθενής, ας πούμε, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1760, και βλέπετε ότι από την πρώτη μεγάλη καπιταλιστική κρίση το 1815 με το τέλος των Ναπολεόνιων πολέμων μέχρι και την κρίση του 2008, ένα, το σύστημα κάθε 40 περίπου χρόνια εμφανίζει μία μεγάλη καπιταλιστική κρίση και δεύτερον, οι κρίσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη ύφεση των τιμών και δι' των τιμών σε όρους χρυσού. Δηλαδή των τιμών που αναφέρονται στο βασικό μέσο της ανταλλακτικής οικονομίας που ήταν και παραμένει ο χρυσός. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην κρίση του 1970, όταν ο Νίξον κατήργησε τον Κλίντον Μπούτς και είπε ότι η αναλογία του Μαρίου Χρυσό δεν θα υπάρχει πλέον. Ο Χρυσός έφυγε από τα 35 δολάρια η ηλιά και πήγε στα 200 σε μια βραδιά. Και το 2008, το 2009, παρόλο που δεν υπήρχε κανόνας του Χρυσού, ο Χρυσός από τα 880 δολάρια η ηλιά έχει φτάσει πλέον την 2.000. Άρα αυτή είναι μια γενική τάση του συστήματος που εμφανίζεται σε όλες τις μεγάλες καπιταλιστικές κρίσεις και προφανώς δεν επιβεβαιώνει ούτε την γενική κρίση του καπιταλισμού, αλλά ούτε φυσικά και την ανεπόδειξη μεγέθυνσή του όπως ισχυριζόταν ο Μπερνστάιν, ο Πάουτσκι και οι υπόλοιποι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα τη δεκαετία του 20. Βέβαια, παράλληλα με αυτό, ο Τρότσκι είχε μια καταπληκτική ικανότητα να καταλαβαίνει πλευρές της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας και της μαρξιστικής θεωρίας των κρίσεων, που άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και το πρώτο και βασικό πράγμα που κατανόησε ήταν ότι ο καπιταλισμός για να δημιουργήσει πρέπει να καταστρέψει. Ότι πρέπει για να μπορέσει να δημιουργήσει καινούργιες παραγωγικές δυνάμεις, θα πρέπει να καταστρέψει τις παραγωγικές δυνάμεις. Και αυτό δεν το συνέβη στενά με τον πόλεμο. Το θεωρούσε σαν μια αέρια διαδικασία του καπιταλισμού, η οποία είχε και σε ελληνικές και σε πολιτικές φυσικά περιόδους. Με αυτή την έννοια, ήταν πρωτοφόρος σε σχέση με τους συγχρόνους του στην κατανόηση της δυναμικής του συστήματος, παρά το γεγονός ότι είχε εγκλωβιστεί στο σχήμα του Μπάουερ περί της αναλογίας των τομέων παραγωγής και της αναρχίας του συστήματος ως προς τις κρίσεις. Επιπλέον, αντιλαμβανόταν σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τα θέματα που
Πού προβλέπουμε, απασχολούσαν την επανάσταση στις αρχές της δεκαετίας του 20. Δηλαδή την επικοινωνικάνηση της Σοβιετικής Ένωσης και τον σοσιαλισμό σε μία χώρα. Το πρώτο στοιχείο που είναι εξαιρετικό και φαίνεται από την πρώτη στιγμή είναι ότι στον υπερπληθωρισμό της κρίσης του 1923, αν μπορούμε να δούμε το τρίτο slide, η λεγόμενη κρίση του Ιταλικού, Ιούλιος του 22, Νοέμβριο του 1923, σε αντίθεση με αναλυτικούς μαρξιστές, οι οποίοι στην ουσία πρότειναν αναλυτικοί μαρξιστές, είναι ένα ρεύμα οι οποίοι ελέγχονται στα οικονομικά, η ασχετική πολιτική οικονομία έχει δίκιο, ο Μάρξ έχει άλλο, άρα πρέπει να κρατήσει το πολιτικό κομμάτι του Μάρξ και την ασχετική πολιτική οικονομία. Όπως ο Νομοζήλος που υπήρχε, που ήταν τότε ενεργός και πολύ σεβάσμιος οικονομολόγος στη Σοβιετική Ένωση, ο Τρόπου καταναγώνει από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό είναι λάθος. Και έρχεται με αυτόν τον τρόπο και τι κάνει, χτυπάει αυτή την άποψη και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει σε μια εξαιρετική ιδέα που αναπτύχθηκε τότε στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν η εισαγωγή ενός διπλού νομίσματος. Δηλαδή, ενός νομίσματος για την σταθεροποίηση της οικονομίας και το διεθνές εμπόριο και ενός νομίσματος δεύτερον για τις διεθνείς συναλλαγές. Με αυτή τη διαδικασία η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να, σταθεροποιήσει την οικονομία της και να οδηγηθεί με σταθερές τιμές παρά το γεγονός ότι έτρεχε δημοσιονομικά ερήματα της τάξης που δεν κατακτώ. Ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα, αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και το τέταρτο και τελευταίο slide, στο οποίο ο Τρότσκι συνέβαλε αποφασιστικά. Συγχρόνως ο Τρότσκι είχε μια εξαιρετική κατανόηση, εδώ δείχνει η μπλε γραμμή την πτώση των τιμών μετά το 24, έτσι, και η δεύτερη γραμμή δείχνει τη μείωση του εισοδήματος της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 21, δηλαδή και το τέλος του Εμπειρίου Πολέμου και μετά την ανάκαμψή της και το γεγονός ότι γύρω στο 1926 φτάνει στα προεπαναστατικά επίπεδα του ΑΕΠ της Ρωσίας. Αυτή λοιπόν η ιδέα, παρόλο που γίνεται στο πλαίσιο της ΝΕΤ, έχει μια σφραγίδα και μια σημαντική συμβουλία από τον Τρότσκι, ο οποίος στη συνέχεια μάλιστα έχει μια ακόμα μεγαλύτερη κατανόηση των νόμων του καπιταλισμού, κατανόηση που ακόμα και σήμερα μαξιστές οικονομολόγοι δεν όταν βγαίνει και λέει ότι δεν είναι παιδιά θέμα υποτίμησης ή ανατίμησης του νομίσματος, το εμπορική τιμέ για τη Σοβιετική Ένωση και οι τιμέ στο εξωτερικό, είναι θέμα συγκριτική ανταγωνιστική θέση τη χώρα και όσο ισχύει αυτού του είδου το διεθνέ εμπόριο, ο νόμο τη αξία θα διαπεντεύει τη σοβιετική οικονομία και ότι εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμό σε μια χώρα. Μάλιστα, μαζί με τον Πιοβρεζίνσκι, εμφάνισαν ένα εξαιρετικό εισόδημα αντιμετώπισης της εκβιομηχάνησης σε αυτά τα πλαίσια, το οποίο αποτυπώθηκε στη συνέχεια από έναν υπάλληλο της Κόσπακ, τον Γρηγόρη Φέρμαν, και με βάση το οποίο είχαμε μια τρομακτική στο οποίο βασίστηκαν όλα τα πενταετή προγράμματα. Μόνο το Στάλιν τα εφάρμοσε αφού του είχε απεμπολίσει και περιθωριοποιήσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Και τα δύο είναι σημαντικές συμβολές της αριστεράς του Κουκουσέ, η οποία όμως στο μεσοδιάστημα είχε χάσει το μάχη στο πολιτικό επίπεδο. Να πω χαρακτηριστικά ότι όλη η λογική της ΝΕΤ είχε ήδη χρεοκοπήσει από το 1928 και με αυτή την έννοια, ναι,
Και με αυτή την έννοια είχε φτάσει σε ένα σημείο το όλο σύστημα που δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συγκεκριμένη πολιτική πλέον. Αυτό επιφανεί από μια διδακτορική διακριτή που εκπονήθηκε στο MIT το 1968 και υπό την επίθεση του Αλεξέη Ντόμα, που είναι και ο άνθρωπος από τον οποίο ξέρουμε τα περισσότερα πράγματα για το υπόλοιπο του Φέρμα και για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή η συζήτηση, το χειρότερο κομμάτι αυτής της συζήτησης και αυτής της ήττας, εμπολής έκλεινε και το κομμουνιστικό εγχείρημα του 20ου αιώνα. Έτσι, πέρασε και στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Γιατί πριν το 1928, όταν έγινε ξεκάθαρο ότι δεν πήγαινε πια. Και όταν η πίεση των τροτσκιστών ήταν κυρίως στο επίπεδο της Βιετνούς, το οποίο συνέχισε να συμμετέχει μέσω και των υπόλοιπων κομμουνιστικών κομμάτων, τότε αναγκάστηκαν να εμφανίσουν αυτό που ονομάστηκε η τρίτη περίοδος της γενικής κρίσης του καπιταλισμού ή κατά άλλους αναφέρεται ως η τρίτη περίοδος του Κομιτέα. Ήταν μια καταστροφική πολιτική που στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα συνοδεύτηκε με την κατέρευση του Παναγιώτη Λόπου και την αντικατάστασή του από την Τρόικα Χαϊτάκη και Ζαχαριάδη και που στην ουσία τι έκανε, στην ουσία έδεσε τα χέρια του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος σε μια περίοδο έντονης καπιταλιστικής κρίσης, μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, της μεγάλης σύμπεξης, ήθεσε να πηγαίνει υποχρεωτικά σε καταστροφικές συμμαχίες, όπως έγινε στην Κίνα, είτε να αρνείται επισηματικά την οποιαδήποτε μετοπική δράση, ακόμη και στο επίπεδο του εργατικού κινήματος, οδηγώντας πάλι στα αποτελέσματα στην Γερμανία. Είναι μια πολιτική που ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζει την πολιτική του ΚΚΕ, το οποίο στην ουσία το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει σε σχέση με την παλιά θεωρία προς τα δύο, χρειαζόταν ένα manual για να καταλάβεις πότε θα γίνει η σοσιαλιστική επανάσταση, θα γινόταν πρώτα η δημοκρατική, μετά η δημοκρατία του λαού, μετά θα γινόταν κάτι άλλο και στο τέλος κάποια στιγμή δεν θα γίνει η σοσιαλιστική επανάσταση. Λοιπόν, αυτή όλη τη λογική την έχει αντικαταστήσει με μια σεκταριστική λογική, η οποία λέει δεν ξεμαχώνω κανέναν, εδώ είναι η αλήθεια και η ζωή και την οποία βασίζει στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι πια μια εξαρτημένη χώρα που δεν ήταν στον αφού που το έλεγε ποτέ, είναι στην πραγματικότητα μια χώρα η οποία είναι αναπτυγμένη καπιταλιστική και ως εκ τούτου πλέον δεν υπάρχει καμία έννοια πολιτική συμμαχία ή με τοπική δράση ακόμα και στο επίπεδο του εργατικού τμήματος. Και με αυτόν τον τρόπο που έχει πετύχει το κουμπέ, έχει πετύχει να καταστήσει αυτό σε ένα πάρκι τη αλέσπεια, τη αλεστημένη ψηφοφόρο, η οποία πάλι τι ψηφίσουμε και δεν είναι ιστορία. Με αυτά όλα θέλω να πω. Αμέσω ένα αυτό, το στα σπεράγματα. Ναι. Με αυτό που ήθελα λοιπόν να πω με όλα αυτά είναι το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα θα πρέπει να ξανασυμβιωθεί το κομμουνιστικό κίνημα με τη μαρξιστική θεωρία των κρίσεων. Και σε αυτό η εσωκομματική μάχη των Κουκουέ τη δεκαετία του 20. Οι πάλι στο Κουκουέ τη δεκαετία του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30. Αλλά και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού καπιταλισμού σαν ένα αδύναμο κομμάτι του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο συνεχώς αναζητά μια καινούργια θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, θα πρέπει να είναι η βάση για την αντασύνταξη των δικών μας δυνάμεων και την πάρη που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας, γιατί από ό,τι φαίνεται από όλα τα δεδομένα έχει τελειώσει η ιστορία όπου η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά θα εναλλάσσονται στην εξουσία και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο μπαίνουμε σε αυτό που έλεγε ο Οξφάμ σε μια νέα εποχή
Πολλάκο. Σας ευχαριστώ. Να πάρω τον λόγο στον Ηλία Ιωακίμοβιτ, τον οποίο επίσης ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του και για την παρουσία του σήμερα εδώ πέρα. Θα μας μιλήσει για τη θεωρία των μακρών κυμάτων ως εργαλείο για την κατανόηση της σημερινής οικονομικής κρίσης. Η δική μου εισήγηση λοιπόν αφορά τη σημερινή κρίση του καπιταλισμού και θα βάλουμε ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνη το θεωρητικό σήμα του Μαντέρ για να δούμε τι έχει να μας πει, ποιες πλευρές της μπορεί να μας φωτίσει. Το βιβλίο του Μαντέρ είναι γραμμένο στο δημοσίευμα του 1980, είναι δηλαδή γραμμένο και δημοσιευμένο στην περίοδο 1960-1985, η οποία κατά προσέγγιση, η ημερομηνία είναι κατά προσέγγιση, ήταν η περίοδος αναγέννησης της μαρξιστικής θεωρίας, μετά από τη μεγάλη λίστα που ακολούθησε, που υπήρχε στην περίοδο της σταλινικής περίοδου. Επομένως, είναι μια περίοδος κατά την οποία υπήρξε... Είναι μια περίοδος κατά την οποία υπήρξε μαζική, ας το πούμε έτσι, παραγωγή κλασικών έργων του Μαρξισμού. Με την έννοια του κλασικού έργου, εννοούμε ένα έργο στο οποίο μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις ανεξάρτητα από τη συγκυρία. Είναι δηλαδή ένα έργο που διατηρεί τη χρησιμότητά του, ανεξάρτητα αν έχει αλλάξει η πολιτική, η οικονομική, η κοινωνική συγκυρία. Ένα τέτοιο έργο είναι και το βιβλίο του Ernest Mandel για τα μακρά κύματα. Και επειδή είναι κλασικό το έργο, αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε ερωτήματα και για τη σημερινή συγκυρία. Επομένως, αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι να ξεκινήσω με μια στοιχειώδη περιγραφή της θεωρίας για τα μακρά κύματα και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε σε αυτή τη θεωρία σε σχέση με την κρίση του καπιταλισμού. Ένα μακρό κύμα ανάπτυξης, έτσι εμπειρικά, ορίζεται ως μία περίοδος ιστορική καπιταλισμού κατά την οποία αυξάνεται η παραγωγή, αυξάνονται και άλλα μεγέθη όπως παραγωγικότητα της εργασίας. Από κάποια στιγμή και μετά το ποσοστό ανεργίας μειώνεται και οι εργαζόμενοι μισθωτοί μπορούν να επιτύχουν και να επιτύχουν ψηλότερους μισθούς. Αυτό αυξάνει την ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα, επομένως χρειάζονται νέες επενδύσεις και αυτές γίνονται επειδή υπάρχει υψηλή κερδοφορία και δημιουργείται έτσι ένα άλλος κύκλος, ο οποίος βάζει την οικονομία σε μία ανωδική πορεία. Ο Μαντέρ αναφέρει αναλυτικά στο βιβλίο του τα μεγάλα τα μακρά κύματα, συνόδευσε από το 1789-1948, στη συνέχεια από το 1848-1893, το δεύτερο κύμα είναι αυτό που βασίστηκε στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Στη συνέχεια το 1940-1948 μέχρι το 1955, αυτές είναι οι τέσσερις περίοδοι των μεγάλων μακρών κυμάτων. Ταυτόχρονος όμως είναι και η περίοδη των τεσσάρων μεγάλων κρίσεων του καπιταλισμού, των οργανικών κρίσεων, δηλαδή αυτών των κρίσεων όπως τα διαφορετικά συστατικά του μέρη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά μεταξύ του και παράγουν αυτό που έχουμε κατανοούμε ως διαφορετική κρίση καπιταλισμού. Όχι σαν μια περιοδική κρίση, δηλαδή που υπεραπέμπει η κρατική πολιτική με τη μακροοικονομική της πολιτική. Είναι μια κρίση που είναι κρίσεις αυτές οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο είναι στισμένο το σύστημα. Το κρίσιμο διάστημα στο τέλος της ανωδικής φάσης του μακρού κύματος
είναι αυτό που γράψει ονομάζει περίοδο που το παλιό πεθαίνει και το καινούριο αργεί να γεννηθεί. Είναι δηλαδή μια κρίσιμη περίοδος κατά την οποία ο καρτερισμός πρέπει να προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις, να μετατρέψει δηλαδή είτε συστατικά του στοιχεία είτε να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί για να μπορέσει να μπει σε μια νέα φάση αναλογική κατά την οποία ένα νέο μακρό κύμα ανάπτυξης θα είναι δυνατό. Τέτοια περίοδος, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μακρά κύματα αναλογικά, είναι αυτή που άνοιξε το 2008. Και γι' αυτό οι ερωτήσεις που θα θέσουμε στη θεωρία του Μαντέλ για τα μακρά κύματα θα αφορούν αυτό το μεσοδιάστημα. Ένα κρίσιμο στοιχείο στην θεωρία των μακρών κυμάτων είναι ότι η έναρξη ενός αναλογικού μακρού κυμάτος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Δηλαδή δεν διασφαλίζει η ίδια η λειτουργία του καπιταλισμού την εμφάνιση μιας νέας μακράς περιόδου ανάκαμψης της οικονομίας. Χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί εξωγενείς παράγοντες. Υπάρχουν δηλαδή προϋποθέσεις για να μπει ο καπιταλισμός σε ένα νέο αναδοτικό κύμα, οι οποίες είτε είναι ενδογενείς, δηλαδή διασφαλίζει η ίδια η λειτουργία του συστήματος, είτε είναι εξωγενείς, δηλαδή παράγοντες οι οποίοι προέρχονται έξω από την λειτουργία του καπιταλισμού και οι οποίες είναι ενδεχόμενα να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν. Για παράδειγμα, μία από τις προϋποθέσεις για την είσοδο σε ένα νέο μακρό κύμα είναι να αυξηθεί η αξία, να αυξηθεί η εργασία, να μειωθεί δηλαδή η αξία της εργασιακής δύναμης, να υπάρξει αναδιανομή δηλαδή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας, ώστε να αυξηθούν τα κέρδη. Και αυτό είναι κάτι που το εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η λειτουργία του συστήματος, το ίδιο το μακροοικονομικό κύκλωμα δηλαδή του καπιταλισμού, εξασφαλίζει μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχουν όμως άλλες συνθήκες οι οποίες είναι εξωτερικές και μεταξύ αυτών η κυριότερη, η σημαντικότερη, είναι το αν υπάρχει τεχνολογική επανάσταση. Εάν δηλαδή έχουν αναπτυχθεί, βρίσκονται διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην παραγωγή και οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας έτσι ώστε να πούν στη λειτουργία όλες αυτές οι διαδικασίες που έλεγα προηγουμένως ότι η παραγωγικότητα την παραγωγή αυξάνει τότε η παραγωγικότητα αυξάνει επίσης την παραγωγή, αυξάνει τα κέρδη, τις επενδύσεις κτλ. Επομένως, αυτό που χρειάζεται για να μπούμε σε ένα νέο αναλογικό κύμα ανάπτυξης είναι παράγοντες ενδογενείς, τους εξασφαλίζει μόνο το σύστημα, και παράγοντες εξωγενείς. Και ο Μαντέλ δίνει μια παρήθμιση αυτών στο βιβλίο του, καταρχάς το γεγονός ότι μας δίνει αυτή τη διάκριση μεταξύ ενδογενός και εξωγενός παραγωμένων προϋποθέσεων είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που υπάρχει στο σχήμα του βιβλίου του, διότι χωρίς αυτό θα φτάνουμε σε μια εξαιρετική θεωρία ενός αυτοματισμού θα ήταν έμφυτο στον καπιταλισμό και ο οποίος θα δημιουργούσε αυτομάτως από την ύφεση στην ανάκαμψη της οικονομίας. Οπότε θα ήταν μια, όπως λέγαμε παλιότερα, μια μηχανιστική ερμηνεία των οικονομίων. Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό στοιχείο της κοιτάξης θεωρία του Μαντέλ θα δούμε στη συνέχεια. Πόσο μεγάλη
κάνουν και την σημερινή κρίση. Στους παράγοντες που αναφέρει, ο Μαντέλη είναι η μεγάλη μας ευκαιρία, η οποία είναι πρόσφυγη, και γι' αυτό επιτρέπει στους μισθούς να μειωθούν και στα αρχήνια να μειωθούν, έτσι ώστε ο καταλληλούς να έχει την επιχειρήση, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις με τα επόμενα λεφτά. Ένα δεύτερο παράγοντα που αναφέρει είναι η αύξηση των πληροφοριών. Υπάρχουν μεγάλε εργασίε, επομένως η αύξηση της πληροφορίας. Είναι η μαζική απαξίωση των κεφαλαίων, τα οποία δεν θα καταφέρουν και λιγότερο ανταγωνιστικά και τα οποία επομένως πρέπει να τύχουν τον ανταγωνισμό και τη θέση τους να πάρουν άλλα κεφάλαια τα οποία είναι πιο παραγωγικά, πιο αποτελεστικά. Πρέπει να υπάρχουν ριζικές μειώσεις στο κόστος της του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν στην παραγωγή των πρώτων μηνών και της ενέργειας. Και πρέπει να υπάρχει και μία επιτάχυνση στον ρυθμό περιστροφής του κεφαλαίου. Δηλαδή πρέπει το κεφάλαιο να κάνει τον κύκλο που κάνει, δηλαδή χρήμα, εμπόρευμα, χρήμα, μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν οι παραγωγοί, γρήγορα τα προϊόντα να φτάνουν στην αγορά, γρήγορα να φτάνουν σε αυτήν την καταναλωτή, να πουλούνται και αυτά τα χρήματα πολύ γρήγορα να επιστρέφουν πάλι στα χέρια της επιχείρησης, της καπιταλιστικής επιχείρησης και μάλιστα αυξημένα κατά το κέρδος. Όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτός ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος που έχουμε στη διάρκεια μια χρονιά. Αυτά που ανέφερα είναι ενδογενείς παράγοντες. Το διασφαλίζει λίγο χωρί ο καπιταλισμός μόνος του, δεν είναι υπογεία του. Υπάρχουν όμως και δύο εξωγενείς παράγοντες που αναφέρει εδώ το Μαντέλη. Η πρώτη από αυτή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ριζικές αλλαγές, μεγάλη πρόοδος στην τεχνολογία και η άλλη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αλλαγές μεγάλες στην οργάνωση της εργασίας, τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο χώρος δουλειάς οργανώνεται η εργασία ώστε να είναι αποδοτική για την επιχείρηση. Και σε αυτά τα δύο που είναι εξωγενείς παράγοντες δεν υπάρχει, δεν διασφαλίζεται πάντα η ύπαρξή τους. Στην περίπτωση των προηγούμενων προγραμματών, αν ξεκινήσουμε από το δεύτερο κύμα, δηλαδή από την κρίση του 1873, 1895, η προϋπόθεση αυτή διασφαλιζόταν με τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αυτό που ονομάζαμε βιομηχανική επανάσταση ή τεχνολογική επανάσταση σήμερα, στην περίπτωση της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης αφορούσε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων, αφορούσε δηλαδή, εμφανίστηκαν δηλαδή τότε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, έγινε χρήση του πετρελαίου, κατέστησαν μηχανές εξωτερικής κάψης στις παλιές μηχανές, αναπτύχθηκε η τηλεγραφία, υπήρξε ολοκλήρωση της παγκόσμιας αγοράς, χάρη στην χρήση μεταφορικών μέσων που ήταν πολύ πιο αποδεκτικά, θα μπορούσα να συνεχίζω. Ουσιαστικά τότε μπήκαν στην παραγωγή
τα περισσότερα από τα υλικά αγαθά που χρησιμοποιούμε σήμερα. Έτσι, ο υλικός πολιτισμός που υπάρχει σήμερα ανάγεται στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Τα χημικά προϊόντα, τα βιοφάρμακα, όλα αυτά προέρχονται από τότε. Τα ανέφερα όλα αυτά για να γίνει σαφές ότι στην σημερινή εποχή γίνεται κατάχρηση του όρου. Με το παρακολουθείο, ας πούμε, την παραμικρή τεχνολογική πρόοδο, γίνεται λόγος από εφημερίδες, περιοδικά και από ακαδημαϊκούς για επανάσταση. Παράδειγμα, το ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το και η πληροφορική, που ήταν μια σημαντική μεγάλη τεχνολογική πρόοδος, δεν συνεχίζουν από μόνο τους μια τεχνολογική επανάσταση. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια πώς φαίνεται στα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό βεβαίως αφορά ακόμα πολύ περισσότερο το σημερινό αφήγημα περί τέχνητης νοημοσύνης, η οποία εκτός των άλλων είναι και όχι μόνο μία μεμονωμένη τεχνολογία, είναι εκτός των άλλων και πολύ ανώνυμη και αυτό εξαρτήσει και το ερώτημα, επομένως, που πρέπει να θέσουμε στο θεωρητικό σχήμα που μαντεύει σήμερα, είναι αν υπάρχει μία τεχνολογική επανάσταση, αν υπάρχει μία οργάνωση της εργασίας, η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, να καταστήσει μετά, να μετατρέψει τις παράδειγμες μορφές, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Επομένως, θα δούμε τώρα μερικά στατιστικά στοιχεία για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Για να απαντήσουμε με σαφήνεια, πρέπει να δούμε τρία πράγματα. Πρέπει να δούμε την παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή τι εννοούμε παραγωγικότητα της εργασίας, εννοούμε πόσο προϊόν μπορούμε να παράγουμε μέσα σε μία ώρα εργασίας. Και η αύξηση της παραγωγικότητας είναι πόσο μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή, τον όρο παραγωγής, σε σχέση με την προηγούμενη, με μία ώρα εργασίας που κάναμε πέρσι. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι εάν οι μηχανές υποκαθιστούν εργασία, έτσι διότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, προέρχονται από αυτό, από το γεγονός ότι οι μηχανές, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, υποκαθιστά την εργασία. Και να δούμε και αν το παραγωγικό κεφάλαιο συσσωρεύεται με μεγάλη ή με μικρή ταχύτητα. Αν αυτά τα τρία μπορούμε να δούμε ότι συμβαίνουν, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στις αρχές ενός νέου ανωτικού κύματος, μακρού ανωτικού κύματος. Στο πρώτο διάγραμμα βλέπετε την παραγωγικότητα της εργασίας. Βλέπετε ότι το διάγραμμα αρχίζει το 1960, δηλαδή πάει πολύ πίσω, είναι μισός μας, λίγο παραπάνω, και βλέπετε ότι η συνολική εικόνα που έχουμε είναι ότι η παραγωγικότητα της εργασίας επιβραδύνεται. Ενώ δηλαδή αυξανόταν με συγκρότητα ρυθμού στη δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 70 αυξανόταν με μικρότερο ρυθμό και ούτω καθεξής. Και σήμερα έχει φτάσει στην περιοχή του μηδενός. Και αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο στην σημερινή συζήτηση. Διότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι η βάση για αυτό που ο Μάρξ ονομάζει σχετική υπεραξία, είναι δηλαδή η βάση για να μπορεί το κεφάλαιο να αυξάνει την κερδοφορία του, μειώνοντας την αξία της εργασιακής δύναμης, κάνοντας δηλαδή πιο φθηνά τα προϊόντα με τα οποία το νοικοκυριό των μισθωτών μπορεί να συντηρηθεί και να αναπαραχθεί. Εάν είναι φθηνά τα προϊόντα που χρησιμοποιεί, τότε αναλογικά φθηνότερες θα είναι και οι απαιτήσεις του για μισθολογικές αξίες. Επομένως, δημιουργείται έτσι ένα περιθώριο για τα κέρδη. Αυτό βασίζει πολύ απλά και σημαντικά είναι αυτό που
κομμάτι του μεγάλη σχετική υπηρεσία. Ο καπιταλισμός τον οποίο ζούμε έχει χτιστεί πάνω σε αυτό, πάνω στην υπόθεση ότι ο καπιταλισμός μπορεί να αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας επάπειρα. Ο σημερινός καπιταλισμός που χτίστηκε εκεί μεταξύ 1873-1915 είναι πληθυσμένος πάνω σε αυτή την υπόθεση, ότι μπορεί η παραγωγικότητα να αυξάνεται επάπειρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην περιοχή του Μεδενός, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο αναιρεί την βάση του ίδιου του συστήματος που έχει υπηρεσία. Μπορούμε να πούμε στο επόμενο διάγραμμα τις άλλες δύο μεταβλητές. Μία είναι αυτή το διάγραμμα που αρχίζει τη δεκαετία του 70. Είναι μία μεταβλητή μας δείχνει πόσο γρήγορα συσσωρεύεται το παραγωγικό κεφάλαιο. Βλέπετε ότι είναι η μπλε. Είναι η πιο σκούρα γραμμή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι συσσωρεύεται το κεφάλαιο στο παραγωγικό τομέα με όλο και μικρότερο ρυθμό. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ πολύ χαμηλά και το παραγωγικό σύστημα δηλαδή, που έχει ο καπιταλισμός που έχουμε είναι μεγεθύνεται με ρυθμούς πλέον που είναι πολύ μικρούς και που είναι πολύ μακριά από αυτό που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη μεταβλητή που μας δείχνει πόσο γρήγορα ο καπιταλισμός κάνει τεχνολογικές αλλαγές. Πόσο δηλαδή γρήγορα υποκαθιστά εργασία από λειτουργίες των μηχανών. Και έχουμε ακόμα. Εδώ είναι αναλυτικά σε διάφορες χώρες η πορεία της. Η επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας. Επίσης δεν έχουμε χρόνο, θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα αυτό. Και αυτό είναι σε άλλες χώρες. Σκοπός αυτών των αναμενόμενων διαγραμμάτων είναι να δείξει ότι σε όλες τις χώρες της. Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, υπάρχει επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και φλερτάρει τώρα με το 0%. Αυτά ισχύουν και αφορούν και την Ελλάδα. Αυτό το διάγραμμα που βλέπουμε μας δείχνει το καθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ελλάδα. Μας δείχνει ότι το προϊόν σήμερα είναι 25% μικρότερο από ό,τι ήταν το 2008. Τώρα σας σκόπιμο να το δούμε αυτό, γιατί υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε πολλές εφημερίδες ότι έχει βγει από την κρίση η Ελλάδα που είναι να βρίσκεται σε καλύτερη χρόνια. Εδώ έχουμε πάλι για την Ελλάδα δύο στοιχεία. Το πρώτο αριστερό διάγραμμα μας δείχνει το ρυθμό συσσόρευσης του κεφαλαίου. Μας δείχνει ότι το παραγωγικό σύστημα στην Ελλάδα αυξανόταν ήδη από το 1960 με διαρκώς με πρώτους ρυθμούς και τώρα περάσαμε και μία περίοδο 10 ετών που είχαμε συρρήκνωση του παραγωγικού σύστημα. Το σύνολο δηλαδή της παραγωγής, των μέσων παραγωγής που είχαμε συρρυκνώθηκε επί 10 συνεχή έτη και αυτό είναι ένα ιστορικά πολύ σπάνιο φαινόμενο, εάν ψάχνουμε δηλαδή στα στατιστικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ για να δω, εγώ δεν έχω δει άλλη περίοδο χώρα από τον αναπτυγμένο καπιταλισμό να παρουσιάζει τέτοιο φαινόμενο από επένδυσης. Και το δεύτερο στοιχείο, μας δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνεται η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, που είναι ένα στοιχείο που παρέχει την τελευταία κέρδος, την ικανότητα του συστήματος να παράγει κέρδη. Και αυτό εξηγεί σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα κέρδη στην Ελλάδα έχουν επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο του 2008, ότι τα κέρδη αυτά προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τη μείωση σαν συμπέρασμα. Πρέπει να συνοψίσουμε με όλα αυτά που είπα ως εξής. Ότι η σημερινή κρίση του καπιταλισμού διακρίνεται από τις προηγούμενες κρίσεις, γιατί δεν έχει μία τεχνολογική επαφή.
δεν είχαν το χρόνο να το πούμε αναλυτικά, δεν υπήρξε τεχνολογική επανάσταση ούτε και στην περίοδο του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή και στην τρίτη μεγάλη κρίση του συστήματος, μετά το 1980, ο νεοφιλελευθερισμός δεν έφερε μια νέα μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Τι έκανε όμως, με ένα κάποιο τρόπο ανέβαλε την κρίση για μια ολόκληρη περίοδο, 45 χρόνια. 45 χρόνια που περάσει η από τώρα, είχε να βάλει, κατόρθωσε λοιπόν να αναβάλει την κρίση, μειώνοντας συνεχώς το μερίδιο της εργασίας των παιδιών, απαξιώνοντας δηλαδή την εργασία και γενικά μειώνοντας και τους πραγματικούς μισθούς. Επομένως, η κερδοφορία που διασπάνιζε ήταν έγινε με την αποδιάρθρωση του κράτους ακόμιας, την αποδυνάμωση των συνδικάτων και με αυτή την υπεύθυνση. Είδαμε όμως από τα διαγράμματα ότι αυτό το τελειώνει, γιατί στις προηγούμενες δεκαετίες είχε και κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Τώρα δεν έχει τίποτα. Επομένως πρέπει να περιμένουμε μια αυξημένη επιθετικότητα εναντί των του κόσμου της εργασίας από τη μεριά των επιχειρήσεων και των καταναλωτών συνολικά. Και επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο αχαλήνων του πολεμικού καπιταλισμού, πολεμικού όχι μόνο με την έννοια ότι θα κάνει πολέμους και η Ουκρανία, αλλά και με την έννοια ότι έχει μια πολεμική στάση απέναντι στις δυνάμεις της εργασίας, της υποτελής κοινωνικής τάξης. Αναφέρεται δηλαδή ο όρος και στον ταξικό πόλεμο. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε φαινόμενα ακραίας αυτοκίνητας από την πλευρά του καθεστώτος. Και ένα τελευταίο θέλω να πω είναι ότι αυτό που διακρίνει τη σημερινή κρίση από την κατασκευή είναι ένα ακόμα στοιχείο, είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές πολύ ψηλά κέρδη και οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση είναι σχετικά συγκριτικά μικρές, ένα μεγάλο μέρος από τα κέρδη που παραδοποιεί το σύστημα περισσεύουν τρόπο την άνθρωση. Και γι' αυτό αναζητούν χρήσεις σε άλλες σφαίρες όπου μπορούν να αποκομίσουν είτε κέρδη, για παράδειγμα μετατρέποντας σε ιδιωτικό τομέα το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε να αποκομίσουν προσόδους που δεν είναι κέρδη. Πρόσφατα είναι δικαίωμα πάνω. Είναι δικαίωμα ενός μονοπωλίου πάνω σε έναν πόρο, φυσικό πόρο ή άλλο. Και σαν παράδειγμα, πρέπει να αναφέρω την ορμητική είσοδο του χρηματιστικού κεφαλαίου στον χώρο της κατοικίας, όπου μετατρέπεται πλέον η κατοικία σε επενδυτικό αγαθό και αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα, γιατί μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κατοικία συνδεόταν περισσότερο, γινόταν αντιληπτική και από τους ίδιους ιδιοκτήτες ένα στοιχείο αναπαραγωγής του νοικοκυριού και της οικογένειας. Τώρα γίνεται ένα εμπόρευμα το οποίο το χειρίζεται ο ιδιοκτήτης ακριβώς όπως μια μετοχή ή ένα οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό αγαθό. Έχουμε επίσης μια μανιώδη επέκταση των πατεντών. Η πατέντα είναι ένα δικαίωμα που κατοχυρώνει κάποιος για την αποκλειστική χρήση ενός πόρου. Αλλού γίνεται για τα δάση, αλλού γίνεται για το νερό, αλλού γίνεται για ιδιότητες των ζωντανών οργανισμών κλπ. Επομένως, έχουμε και μια δεύτερη πολύ ανώμαλη εξέλιξη που είναι μια στροφή σε μεθόδους που μάλιστα ονομάζει ταχική συσσόρευση. Δεν είναι πλέον αποκόμιση οφέλου μόνο μέσα από το κέντρο, από την κανονική λειτουργία του συστήματος, αλλά και με μεθόδους που είναι έξω οικονομικές και θυμίζουν άλλες προηγουμένες εποχές που είναι το καπιταλισμό. Να δώσω το λόγο στον Ηρακλή Χρυστοφορίδη.
που θα μας μιλήσει για τη συμβολή της software στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τους προηγούμενους πολίτες και πράγματι ρευστικά για να συμπληρώσει ο καθένας πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, θα αποφύγω τον πειρασμό, δεν είμαι και οικονομολόγος και θα περιοριστώ στη συμβολή της ΟΠΔΕ στα τελευταία 50 χρόνια ή στο ρόλο της οργάνωσης και τις μελλοντικές προοπτικές της, τη δυναμική της ή καλύτερα στο τι είναι η ΟΠΔΕ. Ξεκινώντας να πω ότι το πρωταρχικό στοιχείο σε εμάς είναι οι αναλύσεις. Θα πω κάποια πράγματα που έχουν υποθεί επιγραμματικά για να φωτίσω κάποιες πλευρές, αν θέλετε, που έχουν μείνει παράμερα και που έχουν όλες μια σημασία. Η οικονομική μας ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού, έτσι όπως γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια, είναι καθοριστική για να μπορεί κανένας να καταλαβαίνει με τι αντίπαλο τα βάζει, δηλαδή την αστική τάξη. Προκαλεί προφανώς αλληλή εντύπωση, αν και δεν είναι καθόλου ανεξήγητο ή έκπληξη, το γεγονός ότι το ΚΚΕ ανακάλυψε ότι η αστική τάξη έκανε, επανέφερε την αστική δημοκρατία εξυγχρονίζοντας και μάλιστα ενσωματώνοντας τις μάζες, κάνοντας παρακολήσεις. Ποια? Η ελληνική αστική τάξη. Αυτή που από όλες τις αστικές τάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σε όλη την ιστορία της η πιο τσιγκούνικη, η πιο μίζερη, η πιο άτομη και η πιο ανίκανη. Αυτή είναι που τα έκανε αυτά. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε. Καλές οι αναλύσεις οι οικονομικές και σωστές, αλλά πρέπει να πούμε ότι στη δεκαετία του 70 είχε τις δυνατότητες να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο, όπως έκαναν άλλες χώρες, είτε η Τουρκία, είτε η Νότια Κορέα, δεν τον ακολούθησε συνειδητά. Και πήγε και πόθηκε στην πολιτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα της οποίας εισόδου τα γνωρίζουμε και τα γεγόμαστε, αν θέλετε, στις μέρες μας, πιθανόν μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει ότι τα χρηματικά της αποθέματα θα τα έχει σε ευρώ και όχι σε δραχμές. Και μία αστική τάξη, η φύση της οποίας μπορούμε να τη θαυμάσουμε στις μέρες μας, γιατί εκφράζεται από αυτήν την ανικανότητα και τον παραλογισμό των οικονομικών πολιτικών της λεγόμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη και που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν είναι η χρεοκοπία που έρχεται, αυτή μάλλον είναι δεδομένη, αλλά είναι ο χαρακτήρας της αστικής τάξης. Αν τυχόν ιτηθεί το προλεταριάτο. Η ανάλυση του ελληνικού καπιταλισμού ή και της κρίσης και παρακμής του τα τελευταία 50 χρόνια είναι για να καταλάβει κανένας τα θεμελιώδη προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη ή θα έρθει αντιμέτωπη, το ξέρει, δεν το ξέρει, η ελληνική κοινωνία, δηλαδή η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα για να αφήσουμε τις άλλες τάξεις στην άκρη. Και με αυτή την έννοια, για να μπορεί κανένας να προβλέψει σε γενικές γραμμές τις αντιδράσεις αυτών των τάξεων. Έτσι. Και μπορεί κανένας με αυτά τα οποία λέω λίγο πολύ να καταλάβει πώς τα τελευταία 50 χρόνια το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική οργάνωση μέσα στην αριστερά και μέσα στην αριστερά που μιλάμε και σχεδόν είχαμε και παραβεί που μιλάμε για την κρίση και την παρακμή του ελληνικού καπιταλισμού. Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο. Το 2010 αποτέλεσε μάλλον μία δυσάρεστη έκπληξη, ένα σοκ για τις υπόλοιπες οργανώσεις της άκρας αριστεράς, η χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού. Ήταν απίστευτο. Και έκτοτε η αποδοχή της κρίσης του μάλλον θεωρείται ή γίνεται αποδεκτή de facto, πάντως όχι ακόμη θεωρητικά. Για να μην υπενθυμίσω ότι στις πιο καθοδικές στιγμές
τιμές της, πολλοί θεωρούσαν ότι έχει απογειωθεί, έχει γίνει υπεριαλιστική. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η ανάλυση μας. Έχει να κάνει, το σημειώνω και αυτό γιατί δεν έχει τονιστεί, έχει να κάνει με την πολιτική κρίση. Δηλαδή την αναγνώριση των ταξικών συσχετισμών, τις σχέσεις μεταξύ των μαζών με τα διάφορα κόμματα, στο πόσο χαλαρώνουν και μέχρι πού φτάνουν οι ικανότητες πειθού και ενσωμάτωσης υποτίθεται της αστικής τάξης, τα όρια τους και πάει λέγοντας. Και εδώ είναι μια θεμελιώδη διαφορά της οργάνωσης από τις υπόλοιπες αναλύσεις της άκρας αριστεράς, που κατά κύριο λόγο είναι ή εμπειρικίστικες ή κινούνται στην επιφάνεια των πραγμάτων, δηλαδή με δημοσκοπήσεις, αποτελέσματα εκλογών, ανόδους ή καθόδους κυβερνήσεων. Υπάρχει και ένα τρίτο σημείο της ανάλυσης της οργάνωσής μας που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Έχει να κάνει με αυτό που αναπτύσσουμε και λέμε και έχει αναπτυχθεί σταδιακά, παρακολουθώντας βέβαια και την ανάπτυξη της λεγόμενης κρίσης του εργατικού κινήματος. Ούτε καν θα πω σε αυτό το θέμα να πω ότι η κατανόηση της κρίσης του εργατικού κινήματος που συνεχώς μεγάλωνε είναι αυτό που μπορεί να σε γλιτώσει από επιφανειακές αντιλήψεις ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αστική τάξη δεν έχουμε παρά να ξεπεράσουμε απλά την γραφειοκρατία, δηλαδή ακόμη χειρότερα να φτιάξουμε μια άλλη συγκέντρωση και το πρόβλημα λύθηκε και η απάντηση δόθηκε. Όχι. Και αυτό εξηγεί γιατί η οργάνωσή μας μπήκε, όχι γενικά γιατί το έχει στο DNA της και στην ιστορία της, να συγκροτεί την εργατική τάξη, αλλά μπήκε με μια επιμονή και είναι η μοναδική οργάνωση που αν δει κανένας τον αριθμό των μελών της και τα σωματεία τα οποία δημιούργησε, που είναι και υποδειγματικά την τελευταία 25ετία, θα καταλάβει τι σημαίνει η προσπάθεια να λύσει στην κρίση του εργατικού κινήματος οργανώνοντας την τάξη, όχι απλά κάνοντας ξεχωριστές συγκεντρώσεις και ξεπερνώντας την γραφειοκρατία. Ας και λίγο θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Στη διαδρομή αυτή των 50 χρόνων αντιμετωπίσαμε άλλες τρεις, για να το συνοψίσω έτσι, προκλήσεις και συμβολές της οργάνωσης. Η μία αναφέρθηκε, οι δύο μάλλον αναφέρθηκαν ήδη, δηλαδή η προσπάθεια κατανόησης της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Τα πράγματα δεν ήταν απλά, δεν ήταν θέμα αν δικαιώνονται οι αναλύσεις των τροσπιστών, αν δεν γίνει μια πολιτική επανάσταση θα οδηγηθεί σε κατάρρευση, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Ήταν η αμφισβήτηση λόγω της υποχώρησης και της δυσφήμισης της εναλλακτικής βίας του σοσιαλισμού, η αμφισβήτηση της επανάστασης με έμεσο ή με άμεσο μάλλον ή έμεσο τρόπο, δηλαδή ότι η επανάσταση πήγε αρκετές δεκάδες, δεκαετίες μετά. Και έπρεπε να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να στρέψουμε την προσοχή ότι ανεξάρτητα από την κατάρρευση που ήταν λίγο πολύ προβλεπόμενη αν δεν αντιδρούσε η εργατική τάξη, το τεράστιο θέμα ήταν η κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που φάνηκε τόσο ανάγκηφα και στους οικονομικούς δείκτες ή στα θύματά της μέσα στους εργαζόμενους, αλλά φάνηκε ανάγκηφα όταν είχαν όλες τις δυνατότητες σαν παγκόσμια μπουρζουαζία και δεν μπόρεσαν να πούνε ούτε τη δεκαετία του 90 από την κρίση τους, παρόλο που υποτίθεται ιτήθηκε ο αντίπαλος. Και αυτό ήταν απαραίτητο στοιχείο
για να μπορέσει να κρατηθεί κανένας πάνω εδώ είναι που τσακίστηκε στα βράχια η ηγεσία της τέταρτης διεθνούς και άρχισε ο εκφυλισμός. Και εδώ πρέπει να πούμε, ήμασταν οι πρώτοι και δυστυχώς και οι μοναδικοί, από όσο γνωρίζω, μακάρι να κάνω λάθος, οι οποίοι κατανοήσαμε αρκετά νωρίς τον εκφυλισμό και την πορεία που έπαιρνε η τέταρτη διεθνής. Όσοι δεν το κατανόησαν, δεν λέω αυτούς οι οποίοι την ακολούθησαν, αλλά λέω και υποτίθεται αυτούς που αντιπολιτεύονταν εκ των έσω, την τραγική κατάληξη πολλών από αυτών, ακόμη και αυτών των αντιπολιτευόμενων, που βλέπουμε σήμερα. Και ένα τρίτο ζήτημα, δηλαδή το θέμα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, το οποίο είναι θεμελιώδες. Θεμελιώδες γιατί δεν μπορείς να έχεις δημοκρατία μέσα σε μία συνέλευση, μέσα σε ένα σωματείο, μέσα σε ένα κίνημα, όταν θεωρείς ότι ο διπλανός συναγωνιστής σου είναι από άλλη ακροαριστερή οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένας εν δυνάμει ή ήδη υπαρκτός αντεπαναστάτης. Γιατί αυτή ήταν λίγο πολύ η κατάσταση μέσα στην ακροαριστερά αμέσως μετά το Πολυτεχνείο. Δεν μπορείς, αν δεν υποστηρίζεις τη σοσιαλιστική δημοκρατία, να προχωρήσεις σε κανένα είδος δημοκρατίας μέσα στους εργατικούς χώρους που είναι το απαραίτητο οξυγόνο για έναν αγώνα πολύ περισσότερο χώρο ή για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια ειδική μορφή ενιαίου μετόπου, δηλαδή με τις δυνάμεις της άκρας αριστεράς για να παίξει έναν ρόλο μέσα στο εργατικό κίνημα. Να πούμε ότι είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις ότι η λεγόμενη ανάπτυξη του Στάλιν στη δεκαετία του 20 και την 30, αυτό το θαύμα το οποίο έχει καθυλώσει πάρα πολλούς, δεν ήταν παρά μόνο μία μερική αποσπασματική και δειλή ανάπτυξη παρόλο το μέγεθός της, με καταστροφικές πολιτικές και ανθρώπινες επιπτώσεις, αλλά κυρίως υπονομεύοντας την παραπέρα εξέλιξη της Σοβιετικής Ένωσης. Διότι όπως υπόθηκε, το κεντρικό σημείο είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η ανάπτυξη της ολοένα και μεγαλύτερης ενεργητικής συμμετοχής των εργαζομένων μέσα στην παραγωγή, το κλειδί, η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για τον σοσιαλισμό, ισχύουν διουρμένων των αναλογιών έστω και μέσα από τη διάδραση του κέρδους και μέσα στον καπιταλισμό, αν υπάρξει χρόνος, θα κάνω μια αναφορά γύρω από αυτό που ανέφερε. Ωστόσο, αυτές οι αναλύσεις της οργάνωσης ακόμη δεν μπορούν να μας πούνε τι είναι η οργάνωση. Είναι, αν θέλετε, μία μελωδία που δεν έχει ακόμη εξελιχθεί σε μία ολοκληρωμένη συμφωνία. Χρειάζονται άλλα δύο πράγματα. Το ένα είναι η πολιτική με την οποία μπήκε και μπαίνει πάντοτε η οργάνωση μέσα στο κίνημα, και το δεύτερο είναι το πώς γίνεται, γράφεται η ίδια ιστορία. Η πολιτική της οργάνωσης όταν μπαίνει, έχουμε αναλύσει περισσότερο για το Πολυτεχνείο ή σε κάποια κινήματα, ειδικά φοιτητικά, έχει μία ιδιαιτερότητα και ξεχωρίζει, κάνει την ειδοποιώ διαφορά. Δηλαδή προσπαθεί να συγκροτήσει κάποια αιτήματα που να μπορούν να εκφράζουν τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των μαζών, να μπορούν να ενοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις εργατικές μάζες μέσα στο κίνημα. Είναι μία πολιτική που προσπαθεί να ενώσει όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους ή νεολαίους μέσα στο κίνημα. Τρίτον, είναι μία πολιτική
που προσπαθεί να εξαπλώσει σε έκταση και σε βάθος την αυτοοργάνωση των μαζών από τις συνελεύσεις μέχρι το πιο υψηλό επίπεδο των συντονιστικών και τα λοιπά, και είναι μια πολιτική που προσπαθεί μόνο μέσα από τους αγώνες και κλιμακώνοντας με βάση και σαν αντιστοιχεία με τις διαθέσεις των εργαζομένων ή της νεολαίας να κλιμακώσει τον αγώνα. Αυτή η πολιτική μπορεί να φαίνεται στοιχειώδη, μπορεί να φαίνεται απλή, μπορεί να φαίνεται αυτονόητη, είναι η ειδοποιώς διαφορά της οργάνωσης όταν μπαίνει μέσα σε ένα κίνημα. Αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί ένα κίνημα μπορεί να κερδίσει ή ένα κίνημα μπορεί να χάσει. Γιατί ένα κίνημα ακόμη κι αν χάσει θα μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γίνει νικηφόρος σε μια επόμενη στιγμή ή ακόμη κι αν κερδίσει να μην μπορέσει να κρατήσει τις νίκες αυτές τις οποίες έχει επιτύχει. Αυτή η πολιτική είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μπορεί να φαίνεται απλή, ασήμαντη, αυτονόητη, αλλά αυτή η πολιτική δεν συναντιέται στις υπόλοιπες οργανώσεις της άκρας αριστεράς παρά μόνο αποσπασματικά, περιοδικά, μερικά και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι η συνεισφορά της οργάνωσης. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάνει την ειδοποιώ διαφορά είναι ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν την αστική αντίληψη για το πώς γίνεται η ιστορία. Αυτή τη ξέρουν όταν τη συζητάνε μέσα στα σαλόνια τους, λέω ότι βγάζουν προς τα έξω και πολύ περισσότερο αυτά που, αυτή την αντίληψη που υιοθετούν οι ρεφορμιστικές οργανώσεις. Η ιστορία γράφεται από την ταξική πάλι. Η ιστορία δεν γράφεται από την αστική τάξη που κάνει ελιγμούς κορυφής και προσπαθεί να βολεύει το ένα, το α ή το β. Γράφεται από την ταξική πάλι σημαίνει ότι γράφεται με τους αγώνες των εργαζομένων. Αλλά εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Γιατί και αυτό περνάει απαρατήρητο και μετά δεν μπορεί να κατανοήσει κανένας τις διαφορές διαφόρων εξεγέρσεων ή ακόμη και επαναστάσεων. Τι εννοώ. Ακόμη και στο Πολυτεχνείο δεν είναι οι αγώνες του Πολυτεχνείου ή ο αγώνες του Πολυτεχνείου που κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι μια αναγκαία προϋπόθεση και τον κάνει ούτε καν το συζητάμε. Είναι κάτι άλλο που κάνει τη διαφορά. Δεν είναι αν μπαίνει με μια επιθυμία η εργατική τάξη, η πρωτοπορία της και οι πολιτικές της οργανώσεις, ειδικά της άκρας αριστεράς, με μια επιθυμία να αγωνιστούν και να κερδίσουν. Είναι πώς αναπτύσσεται η ετοιματολογία, πώς αναπτύσσεται η ενότητα, πώς αναπτύσσεται η αυτοοργάνωση, πώς αναπτύσσεται η κλιμάκωση της πάλης και του αγώνα, που μπορούν να εξηγήσουν πώς θα αναπτυχθεί καταρχάς η συνείδηση, όχι πώς μπήκε η εργατική τάξη, πώς βγαίνει από έναν αγώνα η εργατική τάξη, πόσο και σε ποιο βάθος υπάρχει μία πολιτικοποίηση και μία ριζοσπαστικοποίηση. Πόσο και σε ποιο βάθος έχει απλωθεί αυτή η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της μαχητικότητας μέσα στην εργατική τάξη. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Όχι να λέμε γενικά αγώνες. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Αυτό θέλω να το τονίσω διότι είναι ένα κλειδί για να καταλάβουμε και την ιστορία της χώρας μας και των τελευταίων 50 χρόνων και τη συμβολή της οργάνωσης. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι η εργατική τάξη μπορεί να μπαίνει με μια διάθεση για αγώνα που δεν είναι καθόλου ασήμαντη, αλλά να βγαίνει πολύ πιο έμπειρη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερες και περισσότερες πολιτικές εμπειρίες, πιο πολιτικοποιημένη και ριζοσπαστικοποιημένη,
μπορεί να μπαίνει με μια μικρή πρωτοπορία, αλλά να βγαίνει με μια μεγάλη μάζα πρωτοπόρων αγωνιστών και μπορεί να μπαίνει με μια πολιτική πρωτοπορία ή θέλετε οργανώσεις της άκρας αριστεράς, αλλά που να βγαίνουν βελτιωμένες στον άρφα ή βήτα βαθμού. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό έχει σημασία σε έναν αγώνα. Και όχι απλά να λέμε οι αγώνες ή οτιδήποτε άλλο. Αν το καταλάβουμε αυτό το σημείο, μπορούμε να καταλάβουμε τον κομβικό ρόλο που παίζει η οργάνωσή μας. Όχι για λόγους βερβαλισμού ή μικρομεγαλισμού ή, αν θέλετε, καμιάς μεταφυσικής αντίληψης για την πορεία της ιστορίας. Αλλά πώς μία οργάνωση επαναστατική, αν μπορεί να συμβάλλει μέσα στα πλαίσια μιας πρωτοπορίας που μπορεί να κινητοποιήσει μία πλατιά εργατική τάξη, μπορούμε να φτάσουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό θα μπορούσα να σας το θεμελιώσω και φιλοσοφικά, ναι, αλλά με κόβουνε. Να σας πω παρόλα αυτά, αποφεύγοντας να αναφέρω απλά τον σύντροφο Κατσαρό, αλλά να σας πω ότι πρέπει να το ζητήσουμε εμπειρικά. Ποια είναι η διαφορά του Πολυτεχνείου σε σχέση με την εξέγερση στην πλατεία Τάκρυν το 11 στο Κάιρο ή με την εξέγερση στη Στρι Λάγκα πριν 2 χρόνια ή με την εξέγερση στη Χιλή ή με την εξέγερση στην Κολομβία και πάλι όμως. Ποια είναι η διαφορά? Δεν θα βρείτε διαφορά στη συμμετοχή των εργαζομένων στον αριθμό. Δεν θα βρείτε διαφορά στην αυτοθυσία. Δεν θα βρείτε διαφορά στους νεκρούς και στους τραυματίες και στους φυλακισμένους. Δεν θα βρείτε καμία διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Και όμως, γιατί το Πολυτεχνείο έφερε τη μεταπολίτευση και όλες αυτές τις κατακτήσεις? Και στο τέλος λύθηκε. Όλες οι άλλες που ανέφερα έχουν κερδίσει. Αλλά αργά ή γρήγορα βρεθήκανε σε αδιέξοδα ή και ιδρυθήκανε. Τι κάνει το Πολυτεχνείο παρόλο που ητάται να μπορεί να είναι νικηφόρο? Είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο το οποίο σας ανέφερα. Δηλαδή το πώς μεταστοιχειώνονται οι μάζες, η πρωτοπορία, ανάλογα με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής που είναι το κλειδί για να κάνει την διαφορά. Και άρα ο ρόλος της δικιάς μας της οργάνωσης, παρόλο που είναι ασήμαντη ή και ανύπαρτη αριθμητικά, αν συγκριθεί είτε με την πρωτοπορία είτε πολύ περισσότερο με την εργατική τάξη. Αυτό λοιπόν το συμπέρασμα που πρέπει να κάνουμε και να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η ΟΚΔΕ δημιουργεί την ιστορία. Δεν ξέρω πώς ακούγεται ή πώς φαίνεται. Προσπάθησα να το αποτυπώσω όσο το δυνατόν πιο απλά. Δημιουργεί την ιστορία. Δεν δημιουργεί μόνο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δημιουργεί και μετά, στα διάφορα κινήματα. Διότι τα διάφορα κινήματα και οι νίκες τις οποίες είχαν οι γιγαντιές κινητοποιήσεις σήμεραν και αντίστοιχες ήττες της εργατικής της αστικής τάξης. Η ιστορία, το τετρασέλιδο εκεί κάπου, αναφέρει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετέχει η ΟΚΔΕ, που ήταν και η πιο σημαντική, δεν έχουμε λείψει από κανένα, αλλά δεν είναι αυτή η ειδοποιώς διαφορά μας, ότι δεν έχουμε λείψει από κανένα. Τέτοιον αγώνα πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι τα ορόσημα της ελληνικής ιστορίας στη μεταπολίτευση. Δεν είναι πότε ανέβηκε ο Καραμαλής και πότε έπεσε ο Σιμίτης. Δεν είναι πότε αποφάσισε ο ένας το Α και πότε αποφάσισε ο Β το Α. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Πρέπει να έχουμε υπόψη και να γνωρίζουμε, να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή τη σημασία της οργάνωσής μας στη διαμόρφωση της ιστορίας. Αυτό
έχει κάποιες σημαντικές καταλήξεις. Το πρώτο είναι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν μέλη της οργάνωσης και συμμετέχοντας στην οργάνωση και αρκετά σεμνή και ταπεινή όσον αφορά την πιο στενή ατομική μας προσωπικότητα στην πιο στενή ατομική σφαίρα της ύπαρξής μας και των δραστηριοτήτων μας. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία και την αξία της οργάνωσης για να γίνει η ειδοποιώς διαφορά μέσα στο κίνημα. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε, πρέπει να είμαστε ακλόνητοι, πρέπει να είμαστε αλήθιστοι, διότι διαμορφώνουμε ιστορία και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε ακόμη και όταν θα μας ποδοπατάει ο κρατικός μηχανισμός καταστολής ή θα μας τραγκαλίσει ένας δυσμενής πολιτικός συσχετισμός δύναμης μέσα σε μία συνέλευση ή μέσα σε ένα κίνημα. Μπροστά μας είναι γεγονός ότι έχουμε μία νέα χρεοκοπία που ολοένα και περισσότερο την πλησιάζουμε. Αποδείχθηκαν και αρκετά αναλυτικά κάποια πράγματα, είναι και η διεθνής συγκυρία. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι αν τυχόν πέρα από τα όποια ξεσπάσματα της εργατικής τάξης ηττηθούμε σε μία χρεοκοπία η οποία θα ξανανοίξει πάλι την αντιπαράθεση, αν θα ηττηθούμε, αν επιβληθούν αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της διάλυσης της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, των υποδομών και στο τέλος και της λογικής, της ανθρώπινης λογικής, αν οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κοινωνική αποσύνθεση και μια αποσύνθεση πολιτική της συνείδησης της εργατικής τάξης, που έκταει μόνο θα μείνει η αστική τάξη μόνη της. Μια γεύση την έχουμε πάρει από Μητσοτάκη. Φανταστείτε τι μας περιμένει. Με αυτή την έννοια είναι αρκετά επίγον να καταλάβουμε την ανάγκη για μια ανάπτυξη της οργάνωσης και την κρίσιμη σημασία που έχει η οργάνωση στους αγώνες τους οποίους έρχονται από τώρα και στο εξής. Θα πρέπει να είμαστε καθαροί και για την κατάσταση της αστικής τάξης. Δεν ξέρω αν ενσωματώνει ή δεν ενσωματώνει τις μάζες. Πρέπει να πω ότι είναι λίγο περίεργο 50 κακομύριδες εστιακοί να πηγαίνουν στον Πρίτανη να του λένε να δεσμευτεί ότι δεν θα πέσει το ασασέρ πάνω στο κεφάλι τους και αυτός να φέρνει τα ΜΑΤ. 50 ΜΑΤ και διάφορες άλλες δυνάμεις καταστολής. Αυτό είναι το μέγεθος της σωμάτωσης και βυθού της αστικής τάξης. Δηλαδή, άμα γίνει καμία 24ωρη απεργία και διαδήλωση για αύξηση μισθών, τι θα καταραπάρει. Είναι δεδομένο ότι προς τα εκεί πηγαίνει. Αλλά αυτό δείχνει την βυθό της αστικής τάξης. Δείχνει τις ικανότητές της. Έτσι. Δείχνει τις δυνατότητές της. Δείχνει και το μέλλον της για να καταφέρει σε αυτά εδώ τα πράγματα. Και δείχνει πόσο από την άλλη μεριά η επιστήμη είναι με το μέρος της εργατικής τάξης και με το μέρος της ίδιας της οργάνωσης. Είναι επίσης γεγονός ότι σαν εργατικό κίνημα αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι η ήττα την οποία δεχθήκαμε το 2015. Μία ήττα η οποία ήταν πολύ, αν θέλετε, μεγαλύτερη από ό,τι ίσως μπορούσαμε να προβλέψουμε. Μία ήττα όμως που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγαίνουμε ή αργά ή γρήγορα θα πούμε. Έχω την εντύπωση ότι αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Όχι ότι οι μάζες έχουν βγει ακόμη από την παράλυση, τουλάχιστον μία πνευματική παράλυση. Φαίνεται λίγο να σπάει, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε,
το οποίο κάνει τη διαφορά, αν θέλετε, με προηγούμενες περιόδους ανασυγκρότησης και ανασύγκρουσης του εργατικού κλίματος, είναι αυτό που λέμε κωδικοποιημένα το αδυνάτισμα των πολιτικών παραδόσεων της εργατικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν αυτά. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα επειδή η εργατική τάξη θα αρχίσει να κινητοποιεί, να ξανακινητοποιεί. Ναι, τελειώνω. Δύο παρατηρήσεις, δύο προτάσεις έκθεση. Η μία είναι πρέπει να τονίσουμε, ασχέτως αν το καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ, αυτή την ικανότητα αναγέννησης της ΟΚΔΕ τα 90 χρόνια που είναι, είτε έχει αποκεφαλιστεί η ηγεσία της κάτω από διάφορες διώξεις, είτε εν πάση περιπτώσει έχει αλλάξει απότομα η συγκυρία, η ικανότητά της να συλλαμβάνει κάθε φορά αυτές τις αλλαγές, να συγκροτεί μια πολιτική και να παρεμβαίνει στις πρώτες γραμμές. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δείχνει το σφρίγος που έχει αυτή η οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και με ένα σφαιρικό τρόπο. Αυτό το λέω, κρατήστε το. Χρειάζεται και μία εμπειρία για να μπορεί κανένας να το συνειδητοποιήσει περισσότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω και να κλείνω είναι ότι σαν οργάνωση από κάποιες πλευρές ίσως είναι λίγο υπερβολικό, από κάποιες άλλες πλευρές όμως είναι σωστό, ότι βρισκόμαστε ίσως από πολλές απόψεις και αριθμών και επιρροής και δυνατοτήτων σε ένα καλύτερο σημείο από ό,τι βρίσκονταν η οργάνωση τα προηγούμενα διαστήματα ή τουλάχιστον, για να μην είμαι κατηγορηματικός, να πω τα τελευταία 50 χρόνια. Όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αν δει κανένας και την εσωτερική ζωή της οργάνωσης και το άπλωμά της και τις εμπειρίες της μέσα σε εργασιακούς χώρους που είναι περισσότεροι από ό,τι ίσως και στο παρελθόν. Και εν πάση περιπτώσει μια σφαιρική έτσι, εξέταση αν κάνει της οργάνωσης, είμαστε σε καλύτερο σημείο και μάλιστα όσον αφορά και τους συσχετισμούς που υπάρχουν μέσα στην αριστερά ή την άκρα αριστερά, πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη, πέρα από το πλαίσιο το οποίο ανέφερα ότι θα είναι δύσκολο. Αυτά για να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο της οργάνωσης και την τεράστια σημασία της οργάνωσης στους αγώνες οι οποίοι θα έρθουν να ενθουσιάσουν. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή.